Φίλες και φίλοι του Λίπερ 107,4, καλημέρα σας. Σάββατο 15 Σεπτεμβρίου, εκπομπή Safety Car εδώ μαζί σας. Η ώρα είναι 9 και 5 πρώτα λεπτά. Με Τάσο Κοτσάνη στα αριστερά μου, Γιάννη Αντωνόπουλο στα δεξιά μου. Θα βγάλω και αυτό το δίωρο, έτσι, γιατί δεν γίνεται. Πρέπει θες να έρθεις το πρωί να κάνεις μια εκπομπή και πρέπει να σε βγάλουν την ψυχή και οι δύο μαζί. Και άρχισε να σιγοντάρει και ο Αντωνόπουλος τον Κοτσάνη. Είναι και αυτό το θέμα. Έχω και αυτό το θέμα τώρα. Να πει στον Ζαγόρα να σκολάει ένσημα. Όχι, όχι, μπορώ να πω γιατί τον. Σε ναι. Βλέπω. Τα χρειάζεσαι. Όχι, μπορώ να πω τον Ζαγόρα να βάλουμε μια αγγελία. Ωραία, ότι ζητούνται άνθρωποι οι οποίοι να έχουν γνώση από αυτοκίνητο να πλαισιώσουν. Ζητούνται άνθρωποι. Ναι. Ζητούνται άνθρωποι. Άνθρωποι, ζητούνται άνθρωποι, ναι. Άνθρωποι πρώτα. Πάνω απ' όλα άνθρωποι. Αυτό. Γιατί εσύ δεν ήσουν άνθρωπος. Εσύ χιονάνθρωπος, ναι. Τάσο Κοτσάνη, δηλαδή ήμαρτον 15 χρόνια. Ερχόμαστε να κάνουμε εκπομπή, κατευθείαν αρχίζει την κρίνια. Όχι, δεν θα κάνουμε έτσι το θέμα, θα το πάμε έτσι. Όχι, δεν είναι αυτό, δεν είναι εκείνο. Πώς θα γίνει δηλαδή. Έχουμε βγάλει πρόγραμμα. Αυτό, τα αυτό. Αυτό στον κόσμο και σε ακούει δηλαδή. Εντάξει, okay, το έχει τερματίσει. Λοιπόν, σήμερα πραγματικά θα πρέπει να τρέξουμε. Γιατί έχουμε πάρα πολλά θέματα. Δύο πετσέτες έχω έξω, να ξέρεις. Μην ιδρώσεις, να είσαι έτοιμος, δε παιδί μου, να αλλάξει. Να σκουπιστεί, μάλλον. Συνέχισε. Ρίξε του μία, ρε. Τι πες να τρέξουμε. Το κοιτάς. Λοιπόν, συνεχίζω λοιπόν. Θα πρέπει να τρέξουμε γιατί έχουμε πάρα πολλά θεματάκια. Έχουμε να μιλήσουμε για το DS7. Βλέπεις, θα αρχίζω ανάποδα. Εννοείται, ανάποδα θα αρχίσει. Θα τα ξεκινήσω από το τέλος. Και Βαρσαδό, λοιπόν, έχουμε να πούμε για το DS7, το αυτοκίνητο της έκθεσης. Το επίσημο αυτοκίνητο της έκθεσης, Τάσο και Γιάννη. Έχουμε να μιλήσουμε για το τεχνολογικό επίτευγμα της Volkswagen, το νέο Touareg, το οποίο το οδηγήσαμε και εντάξει, ήταν μια απόλαυση. Έχουμε όμως κι άλλα πραγματάκια. Πολλά είναι τα νέα για το αυτοκίνητο. Πολλές είναι οι εταιρείες που έχουν ανακοινώσει τιμές. Πολλές είναι οι εταιρείες που αλλάζουν κινητήρες. Και εκεί που είσαι έτοιμος, Γιάννη, να πας να πάρεις το αυτοκίνητο, το συγκεκριμένο που έχεις στο μυαλό σου, κοιτάς και λες, οπ, έρχεται με νέο κινητήρα. Τι κάνουμε τώρα, θα περιμένουμε 2-3 μήνες. Έτσι. Κι αν. 2-3 μήνες κι αν, γιατί έτσι πώς έχουν γίνει οι πωλήσεις. Είδες ότι έχουν αδειάσει τα πάντα. Έχουν αδειάσει τα πάντα γιατί είχαμε τον Αύγουστο τα θεματάκια, έτσι. Έπρεπε να γίνουν τα αυτοκίνητα να φύγουν, γιατί πλέον ό,τι αυτοκίνητο έρχεται θα έρχεται με WLTP. Έτσι. Άλλες μετρήσεις, αντικειμενικές μετρήσεις. Πα όλα αυτά όμως λέει, όλες πήγανε τουλάχιστον ένα-δύο μήνες πίσω οι παραδόσεις εξαιτίας αυτού του γεγονότος. Εννοείται. Αφού πρέπει να περάσει το τεστ και μετά να έρθει, έτσι αμέσως Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι είναι τα πράγματα. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι είχαμε ένα δωράκι για σήμερα, αλλά δεν βλέπω να το δίνουμε. Έχουμε πολλές συνεντεύξεις. Είχαμε δωράκι, μάλιστα. Ναι. Τι δωράκι είχαμε. Ένα φοβερό... Πραγματικά φοβερό ηχείο Bluetooth. Ναι. Και μάλλον όχι ένα, δύο θα δώσουμε. Α, δύο. Ναι, από το κατάστημα Tetrabyte που το ξέρετε όλοι από πέρσι και θα το μάθετε και από το άλλο Σάββατο. Και εσείς που δεν το ξέρετε θα το μάθετε κι εσείς. Και δεν είναι ότι πλέον η εκπομπή αλλάζει έτσι, επίπεδα. Δηλαδή θα φτάσουμε σε επίπεδα άλλων χωρών, να ξέρεις. Γιατί εκτός από τα διήμερα που θα δίνουμε και τα τριήμερα που θα τα ξεκινήσουμε και αυτά σιγά σιγά μετά τις 15, μάλλον όχι μετά τις 15. Πες εσύ πότε θες, παιδί μου, τον Οκτώβριο. Από τον Οκτώβριο. Ναι, λίγο να κάνει ο καιρός. Ο κόσμος ακόμα πηγαίνει για μπάνια. Ναι, ο κόσμος πηγαίνει για μπάνια, Τάσο. Λίγο λοιπόν, να πέσει θερμοκρασία που λένε. Λίγο να πέσει θερμοκρασία, να τον στείλει στον άλλον εκεί στο Πόζαρ, στο παραδοσιακό, να κάνει και τα λούτρά του. Mm-hmm. Να τον στείλει στο Σιδηρόκαστρο να κάνει και τα λούτρά του. Το στείλουμε πάνω στο αεροδείο. Ναι, γιατί για τα πόσα δεν ξέρω αν το είδες. Τι έγινε. Τι έγινε. Όπως πας να μπεις στη Λουτρόπολη,
Ο Δήμαρχος έχει βάλει μπάρες πλέον. Δεν ξέρουν ακόμα αν θα λειτουργήσουν και πώς θα λειτουργήσουν. Προφανώς ψιθυρίζεται ότι θα θέλει να βάλει τύπου κάτι σε διόδια ή σε είσοδο για να μπει εκεί μέσα πια. Και έχουν αρχίσει λίγο, ξέρεις, και οι γκρίνιες. Γιατί σου λέει, γιατί βρε άνθρωπε να πληρώσω για να μπω στη Λουτρόπολη. Λέω ακριβώς στην είσοδο. Έχει ετοιμάσει, παιδί μου, το σύστημα με τις μπάρες, οι οποίες ακόμα δεν δουλεύουν. Σου λέει, γιατί να πληρώσω για να μπω. Εγώ, όσο θα πληρώσω για να κάνω μπάνιο, θα πληρώσω για να πιω ένα καφέ, θα πληρώσω για να κάνω οτιδήποτε. Έτσι. Άμα είσαι ευλογημένη γη και έχει. Συγγενή, κάτι... μάλλον ο Γνωστόπουλο θα είναι στάνταρ, να ξέρει. Το κόδωνα. Ναι. Καταρχήν να ξέρει ότι ο Μόνο Αναγνωστόπουλο, φίλε, είναι. Απλά. Εννοείται. Δεν είναι τσίπη. Να ξέρει. Εννοείται. Απλά. Χρόνια τώρα. Έτσι, τι να σε κάνω, δεν με πρόλαβε σε καλέ εποχέ. Α, δεν ξέρει. Λίγο έτσι με πρόλαβε. Ναι. Αν προλάβε σε καλέ εποχέ, θα έχει καταλάβει από μόνο σου. Ναι. Λοιπόν. Τι είπε εσύ, ότι το 2003 δεν ήταν καλή. Τώρα. Καταρχήν, ό,τι η εποχή και να ήταν, με το που το γνώρισα, σταμάτησε να είναι καλή. Οπότε τι το συζητάμε. Πάμε παρακάτω. Αλλάζει λοιπόν επίπεδο η εκπομπή. Πλέον. Πέρα από όλα αυτά τα ταξίδια που θα δίνουμε και κάτι λάπτοπ. Ναι, τόσο απλά. Κάναμε μια συμφωνία χθες εκεί με το κατάστημα Tetrabyte. Παιδιά, τι ξέρετε τώρα, τα ακούτε. Ναι, ναι. Και λέει, θα δώσουμε, λέει, κάτι Bluetooth ηχεία. Τώρα Bluetooth ηχεία μιλάμε, ξέρεις, το 50-άρικο, έτσι, όχι αυτά κάτι από τα ανατολικά βάθη της Αγκάης που έρχονται με, στα καλαθάκια με 5 ευρώ και τέτοια. Μιλάμε για φοβερό με Bluetooth, όλα κομπλέ. Συγχρονίζεται με τα πάντα και παίζει μόνο το ηχείο, το αφήνεις. Παίζει εκεί. Του λες, παίξε. Σε απόσταση ενός χιλιόμετρου. Φορτίσου, πάει, βάζει το καλώδιο στην πίστα. Ναι, είναι ασύνομο το κομπλέ. Λοιπόν. Αλλά είπαμε πέρα από αυτά, λέει, να ξεκινήσουμε. Λέει, δίνουμε, λέει, και κανένα λαπτοπάκι, παιδί μου, στον κόσμο. Έχω, λέει, κάτι ωραία λάπτοπ, λέει, κάτι. Θα τα δώσουμε, λέει, στον κόσμο απλόχερα να μοιράσουμε. Ωραία πράγματα. Εντάξει. Μαζί με τα ταξίδια, κανένα λάπτοπ. Τι άλλο θέλετε. Να δώσουμε ταξίδια, δώσουμε το λάπτοπ να βλέπεις τα νέα. Έτσι. Όμορφα και ωραία. Θα δώσουμε και αυτοκίνητο, γιατί έρχεται και αυτό. Εντάξει. Ναι, περίμενε. Όταν λες θα δώσουμε αυτοκίνητο, έτσι, Για το σουκούνα λες. Ναι. Για το πάρτο θα γίνει. Για Σαββατοκύριακο, να πηγαίνει ο άνθρωπος, ξέρω εγώ, και μια. Ναι. Στο διήμερο που λέγαμε. Ναι, όχι να δώσουμε, γιατί έτσι μπορεί να περιμένουν στο τέλος της σεζόν. Δεν κακή ιδέα. Στο τέλος της σεζόν της εκπομπής Safety Car να κληρώνουμε και ένα αυτοκίνητο. Δεν είναι κακή ιδέα. Να μαζέψουμε τα μηνύματα όλης της χρονιάς. Και τόσες καλές ιδέες έχω. Να πάρει ένα αυτοκίνητο. Γιατί ωραία. Όχι. Κάτσε ξεκίνα. Να αρχίσουμε. Κάτσε να αρχίσουμε. Ο τροχός της τύχης, εσένα, φαντάζεσαι δηλαδή. Τζούλια Νόβα είσαι. Δηλαδή, εντάξει. Θα ήθελε. Τζούλια Νόβα. Θα ήθελε πάρα πολύ. Όχι. Όχι, δεν. Όχι, κοίτα, το μάτι το έχει. Πάντως, ναι, το μάτι το έχει, αλλά το μαλλί λείπει λίγο. Το μαλλί. Εντάξει, μια περούκα και τελείωσε. Αυτό είναι. Εμφάνιση. Πάντως η Τζούλια Νόβα πήρε το πόδι, έτσι. Άλλη δεν το παρακολουθεί. Το είδα στο διαφημιστικό. Το παρακολουθεί. Πήρε πόδι. Δεν νομίζω να την σμπρώξα. Δεν ξέρω. Πιστεύω ότι θα αποχώρησε. Ναι. Τέλος πάντων. Δεν μας απασχολεί τώρα. Δεν μας απασχολεί κιόλας. Πω για γκώση πίστηκε. Λοιπόν, μακρηγορούμε, παιδες. Μη μακρηγορείτε. Υποτίθεται βιαζόμαστε. Ναι, αυτό δεν σου είπα. Άρχισατε πήρ. Όπως είδατε, όσοι μπήκατε σήμερα έτσι στο Facebook και το λέμε γιατί είναι ένας από τους τρόπους επικοινωνίας με την εκπομπή. Μπαίνετε στην ομάδα μας. Σήμερα είχαμε κάμια δεκαριά άτομα που θέλουν να γίνουν μέλη τώρα, πρωί-πρωί. Πριν ξεκινήσουμε ακόμα. Μπαίνετε στην ομάδα μας, Safety Car, γίνεστε μέλη και τα λέμε έτσι. Από εκεί μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας. Φυσικά υπάρχει και ο άλλος τρόπος, Τάσο. Μέσω SMS γράφετε, αφήνετε κενό, FM κενό, το μήνυμα που θέλετε, αποστολή στο 54526, 1,24, η χρέωση. Τελική τιμή. Να το λες αυτό. Να πούμε ζωστά. Καλημέρα στον Κώστα από την Βέρεια. Λέει, σαν τα σχολεία, λέει, που θέλει να τα κάνει 9 η ώρα ο ΣΥΡΙΖΑ. Λέει, έτσι και εσείς 9 η ώρα ξεκινάτε. Πολύ μπροστά είστε. Καλημέρα και καλή εκπομπή. Δεν είναι τίποτα τυχαίο, να ξέρεις, Κώστα. Σαν τα σχολεία, ακριβώς. Γιατί είμαστε ένα σχολείο εμείς εδώ, να ξέρεις. Το περίμενα. Αυτό σου λέω. Του δίνω την έννοια να το πει. Α πούμε ότι είμαστε ένα σχολείο. Είμαστε ένα σχολείο κι εμείς εδώ.
Κοίταξε, θα σου πω κάτι. Αφού δεν το κάναμε και 10 η ώρα που ήθελε ο Μπουτάρης, πάλι καλά να είσαι. Ο δήμαρχος της καρδιάς μας, έτσι. Πραγματικά ο δήμαρχος της καρδιάς μας. 10 η ώρα να ανοίξουμε τα σχολεία. Αδέρφε, ξέρεις τι γίνεται. Δεν ξέρω, πρέπει να είναι σε άλλο κόσμο, ας πούμε. Δηλαδή ότι πηγαίνει μόνο. Όλες οι οικογένειες καταρχήν αποτελούνται από μητέρα και πατέρα. Ο πατέρας δουλεύει. Το έτσι, λογικό σε αυτή τη φορά. Η μητέρα κάθεται απλά και δεν κάνει τίποτα. Και οικιακά μπορεί να που πάει, λένε. Οικιακά και μπορεί να πάει. Γιατί φτάνει ο μισθός του ενός. Εννοείται. Οπότε 10 η ώρα μπορεί η γυναίκα να πάει το παιδί στο σχολείο. Καταλαβες. Δηλαδή. Και άμα δεν υπάρχει. Υπάρχει γιαγιά και ο παππούς. Ναι. Όσο, για τη γιαγιά και τον παππού και ειδικά για αυτούς που οδηγούν και είναι πάνω από 70, συγκεκριμένα 74, θα σου πούμε και εδώ πέρα τι γίνεται λίγο, 2-3 πράγματα παραπάνω αν και έχετε ακούσει. Δεν ξέρω, πρέπει να ζουν σε τέτοιο κόσμο, ας πούμε. Φανταστικό. Ότι δεν υπάρχουν χωρισμένοι γονείς, ότι δεν υπάρχει η μάνα που δουλεύει και πρέπει να πάει το παιδί πρωί για να φύγει να πάει στη δουλειά. Καταρχήν για να είσαι δήμαρχος πρέπει να έχεις φαντασία. Πρώτον, για να κάνεις 5 πράγματα, να έχεις φαντασία. Όσο ονειρεύεσαι την πόλη σου, η οποία διοικείς. Ναι. Κάθε δήμαρχος πέρα εδώ έχει μεγάλη φαντασία. Έχεις δίκιο. Είδες. Έχεις δίκιο. Δεν το. Είναι απλά. Ειδικά ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης. Δεν μιλάμε για άλλους. Μόνο για τον δήμαρχο Θεσσαλονίκης. Πιάσε από πολύ παλιά μέχρι και τώρα. Πόση φαντασία είχαν αυτοί οι δήμαρχοι. Βέβαια, είχαν όμως την προνοητικότητα να μπορούν να κάνουν και 5 πράγματα παραπάνω. Να ελίσσονται. Μπράβο. Να βάζουν την κοινή λογική κάτω και να κάνουν πράγματα. Να βλέπουν αν τα ταμεία είναι γεμάτα ή άδεια. Ναι. Και σου λέει, ώστε να γίνονται οι προβλεπόμενες κινήσεις. Ακριβώς. Και τι μας κοστίζει λιγότερο, έτσι. Πάντα τι μας κοστίζει λιγότερο. Γιατί πάντα. Άλλο το να κάνουμε την υποθαλάσσια που θα μας κοστίσει ένα κάρο λεφτά, και άλλο να πούμε, οπ, δεν το κάνουμε ρε παιδιά το σχολείο 10 η ώρα. Κάναμε κάτι, δεν μας κόστισε τίποτα. Πάντως, δηλαδή, αν είναι δυνατόν έτσι, 10 η ώρα και θέλουν να το κάνουν 9. Ας το κάνουν και 11. Τι ώρα βολεύει. Ναι. Δεν θα κάνουμε νυχτερινά να τελειώνουμε. Καλημέρα στα παιδιά εκεί στους Βαρύτιμους. Καλημέρα στον Αστέριο. Καλημέρα στον Σταύρο που έχει αρχίσει τις παραδόσεις. Καλημέρα στον Παναγιώτη τον Πρόεδρο. Πραγματικά, παιδιά, είναι απίστευτη. Εντάξει, λογικό δεν είναι. Εγώ το βρίσκω πάρα πολύ λογικό γιατί. Εντάξει, δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν καταλαβαίνω ότι ο κόσμος πηγαίνει στις δουλειές του, ας πούμε, θέλει να αφήσει το παιδί στο σχολείο και να πάει στη. Ναι, εντάξει. Θα μου πεις έτσι πως το κάνανε με τόσο τις 100 ανεργία. Σου λέει, άρα μπορείς. Αφού είσαι άνεργος, κάθεσαι που κάθεσαι στο σπίτι. Ναι. Πάντο και 10 ευρώ το παιδί. Μπράβο. Πολύ ωραία. Μας έχουν φτιάξει. Ναι, ήμασταν που ήμασταν. Μα γι' αυτό και τους ψηφίσαμε. Τους ψηφίσαμε. Τους ψηφίσατε. Λοιπόν, εντωμεταξύ. Το ότι είσαι στην Καλαμαριά δεν σημαίνει ότι τους ψηφίσαμε. Τους ψηφίσαμε. Και στην Καλαμαριά τι έχει δηλαδή. Ποια είναι η άνοδος της Καλαμαριάς, ας πούμε, γιατί και εγώ Καλαμαριά ψηφίζω. Γιατί να τα λέμε. Και δύο Καλαμαριώτες είμαστε. Εκεί ψηφίζουμε και δύο. Ποια είδες την άνοδο της Καλαμαριάς. Άμπραβο. Κούνα το κεφάλι. Μικρογραφία. Έτσι. Είδες. Λοιπόν. Να πούμε μερικές καλημέρες που ήρθαν, οι πρώτες καλημέρες που ήρθαν στην Αναστασία από Βόλο, στον Μπίλια τον τρελαμένο με τα Όπελ, στη φίλη μας τη Δώρα, στα παιδιά και στους Βαρύτιμους, στη Σόνια, στον φίλο και συνάδελφο τον Πατέλο από κάτω από Αθήνα, στον Θανάση, στον Τάσο Τρέγια Ιατρόπουλο, ο οποίος πέρα από αθλητικά νιώθηκε για το αυτοκίνητο, έτσι βλέπεις. Στην Αναστασία από Βόλο, στον Αστέριο, στον Κώστα, στον Μίλεν από Βουλγαρία μας ακούει. Όχι, συγγνώμη, Γερμανία, από Γερμανία μας ακούει. Είναι από Βουλγαρία, αλλά είναι στη Γερμανία τώρα. Στη Γιώτα, στο Θανάση, το Θανάση, γεια σου, το Θανάση. Στην Κυριακή, από τη Μαγευτική Κερασιά. Στο Φίλιππο. Από την Άουσα. Στο Θόδωρο από την Περαία, παίζε παιδί μου, πού είναι τα θέματα. Τι να κάνουμε, αφού μας ακούει ο κόσμος από παντού. Τι να κάνουμε, εμείς θέμε. Λοιπόν, κάτσε να πάρω μια ανάσα και να πάμε λίγο στα θεματάκια εδώ με ηλικιωμένους, με κάτι παραβάσεις και μετά να ξεκινήσουμε τα νέα μοντέλα που έρχονται. Εντάξει, πήρες την ανάσα σου γιατί ήταν πολύ μεγάλη. Πρέπει να βάζεις και λίγο και κάνα κομμάτι μουσική.
Έτσι, λίγο να παίζει. Άσε ένα γνωστόπουλε. Άντε. Λοιπόν, άντε, πάμε λίγο τώρα. Να πούμε για κοντά στην ηλικία σου ότι γίνεται με τα διπλώματα οδήγηση. Αυτό που με προλαβαίνει κάθε φορά. Αυτό που με προλαβαίνει κάθε φορά. Εν τω μεταξύ την είχα έτοιμη. Αλλά εντάξει. Τι να κάνεις. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Λοιπόν. Και ο Σωτήρης Δασκαλάκης δεν σιγοντάρε λίγο να τον κλείσει την ώρα το μικρόφωνο. Να κάνει, τι να προλάβει να κάνει. Να κάνει ταινία σαμουράι του 70 που ανοιγοκλίνει μόνο το στόμα. Τέλος πάντων. Για όλους εσάς λοιπόν που έχετε περάσει τα 74 χρόνια της ηλικίας σας ή για όλους εσάς που έχετε ανθρώπους οι οποίοι είναι της οικογενείας και έχουν περάσει τα 74, να ξέρετε ότι πλέον, έτσι, σύμφωνα με τον νέο ΚΟΚ, θα πρέπει να ανανεώσουν το δίπλωμά τους και να αποδείξουν ότι ακόμα ξέρουν και να οδηγούν και να παρκάρουν και να κάνουν πιστογονία. Και να... και να έχουν αυτά, γενικότερα τα ανακλαστικά. Α, ναι. Ναι, αυτό γιατί το ότι ξέρουν αν μπορούν είναι το θέμα. Τα ανακλαστικά είναι το θέμα. Μπράβο. Ναι. Είναι καμιά φορά που θέλεις, αλλά δεν μπορείς. Ναι, είπαμε το πνεύμα δε πρόθυμο, το σώμα δε αδύναμο, αλλά τέλος πάντων. Σωστά. Είναι αυτές πραγματικά οι μαγικές στιγμές του Γιάννη Αντωνόπουλου. Εντάξει. Που εκεί που λες, ρε παιδί μου, ότι. Ναι. Το έχουμε χάσει ξαφνικά. Ναι, χαίρομαι πραγματικά. Γιάννης Αντωνόπουλος, είσαι ωραίος. Πολύ πλευρός χαρακτήρας. Έτσι. Γιάννης Αντωνόπουλος, να ξέρεις. Ναι, είσαι 3D, είσαι. Λοιπόν, πάμε τώρα. Στον άλλον από εκεί. Υπουργείο Μεταφορών. Ανακοίνωση. Ανακοίνωση. Δεν γίνεται έτσι. Ένα-δύο τεστ, δεν λέμε έτσι. 74 χρονών, ξανά ανά 3 χρόνια πρέπει να δίνουν εξετάσεις. Ωραία. Το βρίσκουμε λογικό, το βρίσκουμε σωστό, το υποστηρίζουμε εδώ και πόσα χρόνια το λέμε αυτό, Τάσο, ότι πρέπει να γίνει αυτό το πράγμα. Και όσοι είναι πάνω από 80, θα πρέπει να δίνουν ανά 2 χρόνια εξετάσεις. Ναι. Ναι, και αυτό μαζί σωστό. Σου στείλω σκαλάκι. Μετά τα 80 πρέπει να δίνουν το δίπλωμα πίσω, να τελειώνουμε το. Με όλο αυτό το θέμα. Γιατί τα βλέπετε και μόνοι σας, τα λένε και τα στατιστικά, ότι οι πιο επικίνδυνες ηλικίες είναι 18-25 και μετά είναι 70 και άνω. Αυτές είναι οι πιο επικίνδυνες ηλικίες, και αν δεν μπορεί να γίνει τίποτα με τους μικρούς, ένα εδώ πέρα με τους μεγάλους μπορούμε να λίγο να δώσουμε μια λύση, γιατί πραγματικά κυκλοφορούν ανάμεσά μας άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούν άλλο να οδηγήσουν. Πώς το κάνουμε? Ναι, βέβαια, σύμφωνα με τα νέα λεγόμενα της κυβέρνησης, αυτό για τις συντάξεις δεν ξέρω αν το παρακολούθησες λίγο, δεν συμβαδίζει, αλλά μην το πολιτικοποιήσουμε το ζήτημα. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, Τάσο Κοτσάνη. Για τα 74. Το περάσαμε. Για τα 74, ναι. Το περάσαμε. Λοιπόν. Το θέμα τι εξετάσεις κάνουν. Το να πάει να δώσεις εξετάσεις, εντάξει, το τυπικό της υπόθεσης. Τι εξετάσεις θα κάνεις έναν που είναι 74 χρονών και θα πρέπει να δεις τα ανακλαστικά του, γιατί το πιο σοβαρό είναι αυτό. Το σωστό είναι να κάνεις ό,τι κάνεις όταν να πας το δίπλωμα. Πάντως τα ανακλαστικά, παιδιά, δύσκολα έτσι. Θα τα δούνε. Και τι θες να του κάνουν το ανθρώπου, το τεστ με τον Τάρανδο? Εντάξει, μπορεί όμως να. Επειδή βρισκόμαστε λοιπόν στην Ελλάδα και επειδή ξέρουμε πώς είναι οι εξετάσεις και ξέρουμε τι γίνεται, πώς μπορείς να πάρεις ένα δίπλωμα. Ωραία. Οπότε. Ναι, αυτό είναι άλλο παπαυαγγέλιο. Αυτό είναι. Όλη η ουσία εκεί είναι. Μα ό,τι και να πεις εσύ, ό,τι και να πεις. Το να βγάλει ο Υπουργός Μεταφορών και μου πει 74 επανέλεγχος, ναι, εντάξει, σωστό, εντάξει. Αλλά τι θα κάνεις για να μου πεις ότι ο 74χρονος πλέον είναι έτοιμος να ξαναοδηγήσει για τα επόμενα 3 χρόνια που εσύ θα του δώσει το δίπλωμα? Αυτό είναι όλη η ουσία. Τώρα. Μα ό,τι και να θέλει να κάνει, το τι θα κάνουν οι εξεταστές μπορεί να απέχει. Φωτός. Πώς να απέχει? Κάτι δηλαδή. Εξεταστές έχουν κάτι συγκεκριμένο που του έχει δώσει το Υπουργείο. Ακόμα, δεν και, τώρα, ακόμα και τώρα έχουν κάτι συγκεκριμένο να κάνουν. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πέφτει χρήμα. Δεν είχαμε το χρήμα.
Αυτό ακριβώς αυτό δεν είπες τώρα, ότι άμα όλος μπορεί να πληρώσει για να περάσει. Όχι, δεν είναι να πληρώσει, καμία σχέση. Α. Τι θα πρέπει να κάνει το Υπουργείο Μεταφορών ώστε να μπορέσει να. Τι θα πρέπει να κάνει αξιόπιστο. Παραπάνω για να το. Κατα... Για να, το... να είναι αξιόπιστο. Και πέρα από το αξιόπιστο, Τάσο. Εντάξει, δηλαδή. Αλλά δεν υπάρχει. Ούτως ή άλλως δεν έχουμε σοβαρές εξετάσεις. Ούτως ή άλλως. Δηλαδή, κάνεις ένα παρκάρισμα, ναι, κάνεις μια πιστογωνία, κάνεις και λίγο πορεία εκεί, ανοίγεις το φλας, πέρασες. Ή δεν πέρασες, έτσι. Δηλαδή, δεν είσαι σε κάπου σε ένα ελεγχόμενο περιβάλλον. Να πηγαίνεις με 50 να σου ρίξουν με ένα χαρτοκούτι ας πούμε, μπροστά να δουν την αντίδρασή σου και όλα αυτά. Και από τη στιγμή που τώρα υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι 74 χρονών, το πιο απλό ναι, πράγμα. 74 ναι. χρονών, οι οποίοι σε πληροφορώ ότι ο δικός μου πατέρας είναι 82 ας πούμε, τις προάλλες που μπήκα εντάξει δεν ανατρίχιασα πάρα πολύ ας πούμε. Ναι. Ναι, εντάξει, μου πεις με ένα χιλιόμετρο απόσταση μου έκανα, αλλά μπορούσε να καταλάβεις. Εντάξει, λες, αυτές τις εξετάσεις θα μπορέσει να τις περάσει. Δηλαδή, όντως πάρκαρε, όντως πήγε έτσι λίγο αυτό, να τον δω κι εγώ, ήθελα λίγο να τον ελέγξω. Γιατί και αυτό έτσι, κάντε το. Και ειδικά εσείς που τους έχετε και κουβάλαν τα παιδιά σας για να τα πάνε στο σχολείο, για να τα πάνε οπουδήποτε, γιατί εσείς δουλεύετε. Αυτό δείτε το. Έτσι, τον είπα πάμε να κάνουμε μια βόλτα, να δω τι γίνεται, πώς είσαι. Και όντως πήγαμε, ας πούμε, εντάξει, δεν ήταν εκεί, ήταν 2-2,5 χιλιόμετρα, ας πούμε, πορεία για να το δω λίγο πώς συμπεριφέρεται. Γιατί οδηγεί μόνος του και λες τώρα μην έχουμε και κανένα θέμα. Έτσι, δεν βάζει μέσα κάποιον, να. Εσείς όμως που έχετε τα παιδιά σας και τα βάζει μέσα ο πατέρας σας που είναι πάνω από 70, καλό είναι να που και που ρίξτε ένα μάτι. Τι γίνεται, μπορεί, δεν μπορεί. Έτσι γίνονται τα ατυχήματα. Και συγκεκριμένα, ας πούμε, μπροστά μας βγήκε τέτοιας ηλικίας άνθρωπος χωρίς να κοιτάξει καν από stop. Και τον είδε, φρέναρε. Εντάξει, βέβαια δεν φρέναρε όπως θα φρενάραμε εμείς, ας πούμε, που είμαστε πιο νέοι. Αλλά φρέναρε. Τώρα, από εκεί και πέρα, δεν ξέρω τι άλλο μπορώ να κάνω. Τον αν αυτοκίνητο, δηλαδή. Αν τον έβλεπα όμως ότι δεν μπορούσε. Αν έβλεπα όμως ότι δεν μπορεί πλέον, ξέρεις, σαν αυτούς που πάνε να βάλουν μπροστά και ανεβάζουν 7.500 στροφές, γιατί δεν νιώθει πλέον το πόδι, για να ξεκινήσουν και καίνε ένα συμπλέκτη για να ξεκινήσουν. Θα τον έλεγα πού είσαι. Τέλος, τελειώσαμε. Φέρ το δίπλωμα εδώ, πούλα το αυτοκίνητο, κάνε τι θέλεις. Τελειώσαμε. Αλλά πόσοι το κάνουν, πόσοι το λένε. Καλά, σίγουρα. Και το να συγκρουστεί το αυτοκίνητο με αυτοκίνητο, εντάξει, θα πει ηλικίες ζημίες. Το να μην φάει κανέναν άνθρωπο είναι το θέμα. Κάποιο παιδί που θα πεταχτεί στον δρόμο. Αυτό. Γιατί. Και άκουσα και το άλλο που είναι βέβαια σωστό, αλλά και απ' την άλλη τι να κάνεις. Ότι αν τους πάρεις και το δίπλωμα και αυτό, είναι σαν να τους ευνουχίζεις. Μετά τελειώσαμε. Εντάξει. Δηλαδή, ο ευνουχισμός του άντρα σε αυτό το θέμα είναι να του πάρεις το δίπλωμα να μην μπορεί να οδηγήσει. Με αυτή την. Ναι, αλλά έχεις το κεφάλι σου ήσυχο. Αυτό. Και προτιμάς να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο. Αλλά και των υπολείπων που θα έχουν δίπλα τους έναν άνθρωπο ο οποίος δεν θα μπορεί να οδηγήσει και θα είναι χάρος έτοιμος να πάρει κάποιον. Ανά πάσα ώρα και στιγμή. Λοιπόν, εσείς συνεχίζετε, στέλνετε τα μηνύματά σας στο Facebook στην ομάδα μας Safety Car. Έτσι, μπαίνετε, γίνεστε μέλη όσοι δεν είστε μέλη της ομάδας Safety Car. Έχουμε ανεβάσει και την πρωινή μας την φωτογραφία. Μπορείτε να στέλνετε και τις ερωτήσεις σας για το αυτοκίνητο εκεί πέρα. Ό,τι ερωτήσεις έχετε σχετικά με αυτοκίνητο, για αγορά αυτοκινήτου ή κάποιο πρόβλημα που αντιμετωπίζετε ή οτιδήποτε. Και εννοείται και μηνυματικά εδώ στην εκπομπή από. Θα γράφετε FM, θα αφήνετε ένα κενό το μήνυμά σας, αποστολή του μηνύματος στο 54526 με 1,24 χρέωση. Πάμε για το πρώτο διάλειμμα. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, εκπομπή Safety Car. Σας κρατάμε συντροφιά κάθε Σάββατο από τις 9 έως τις 11 με πολύ πολύ αυτοκίνητο. Υπάρχουν όμως και κάποιοι άλλοι φίλοι και συνάδελφοι που σας κρατάνε συντροφιά με πολύ αυτοκίνητο. Έτσι, πιο νότια. Έχουμε έτοιμο τον φίλο τον Κώστα. Κώστας Νικολακόπουλος, XFM, Action Wheels. Καλημέρα, Κώστα. Καλημέρα, παιδί. Καλημέρα. Όλα καλά. Όλα καλά. Είμαστε εδώ πέρα, Θεσσαλονίκη. Έχουμε ζέστη. Σκάμε. Θέλουμε να πάμε για μπανάκι μετά.
Τι σκάτε, εγώ σας είδα με τις βερμούδες. Ναι, γι' αυτό, επειδή ναι, επειδή σκάμε και θέλουμε να πάμε για μπάνιο, ρε φίλε. Τι είμαστε. Τι τραβάμε. Χαλκιδική λοιπόν, δίπλα, είναι μια χαρά. Μια χαρά να πάτε και στείλετε φωτογραφίες να έρθουμε και εμείς με νοητικά. Α, νοητικά. Κάτσε, γιατί νοητικά. Πάρε το αυτοκίνητο και έλα πάνω. Να πάρεις... Τι, άντε, δηλαδή το λες και ακόμα έρχεσαι. Θα έρθω όταν ανοίξουν οι δουλειές που δεν έχουν ανοίξει. Κατάλαβα. Εντάξει. Γιατί έχουμε τώρα κανένα 3-4 χρόνια που είμαστε σε πλήρη ανάπτυξη. Ναι, μπράβο. Και εγώ περιμένω να δω αυτή η ανάπτυξη. Λέω τη γυναίκα μου, γιατί ρε παιδί μου κλείνουμε τα παντζούρια το βράδυ και δεν μπαίνει η ανάπτυξη. Αυτά ανοιχτά να μπει. Αλλά λέει φοβάται τους κλέφτες. Εντάξει, τι να πεις τώρα. Έτσι. Κοίταξε. Λοιπόν, τι γίνεται. Καλά, εσείς πώς πάτε. Πρεμιέρα σήμερα. Πρεμιέρα σήμερα μετά από 2 μήνες σχεδόν αποχής. Και όπως ξέρεις, το ραδιόφωνο είναι ένας έρωτας εξαιρετικός. Πολλές φορές, για όσους δεν έχουν κάνει ραδιόφωνο δεν μπορούν να το φανταστούν, αλλά πολλές φορές είναι έρωτας πολύ δυνατός και τον θέλεις σαν μια γυναίκα, σαν ένα ναρκωτικά και το θέλεις πάρα πολύ. Είναι αλήθεια. Από 2 Σάββατα σχεδόν δεν κάναμε στις διακοπές που ήμασταν και αρρωστήσαμε. Αυτό σου σκέψουμε να δύο πούμε. Σαβαζί, 2 μήνες. 2 μήνες. 2 μήνες, εγώ τα έχω φτύσει όλα που λένε. Λοιπόν, αλλά το ωραίο είναι ότι μπαίνεις μέσα στο στούντιο, έχεις 2-3 λεπτά στην αρχή track έτσι για να βγεις και μετά είσαι πετάς. Αυτό είναι αλήθεια. Έτσι. Τι δοκιμάζεις αυτόν τον καιρό? Λοιπόν, άφησα προχθές, άφησα το Mitsubishi, το Cross, το Eclipse Cross, ναι. Το 1500 με τα 162 άλογα, 163 κάτι τέτοιο. Πραγματικά η Mitsubishi λέει ότι είναι το καλύτερο SUV που έχει φτιάξει η ίδια και είναι πραγματικά το καλύτερο SUV που έχει φτιάξει η ίδια, όπως το λέει είναι. Βέβαια έχει κάποια προβληματάκια, κάποια θεματάκια, αλλά δεν υπάρχει αυτοκίνητο χωρίς θεματάκι. Ρε Σικώστα, όλοι αυτό λένε. Δηλαδή φτιάχνουν ένα μοντελό και λένε είναι το καλύτερο που φτιάξαμε ποτέ. Το καλύτερο που φτιάξαμε ποτέ. Για αυτούς όμως. Μπράβο. Δηλαδή με τα δικά τους μέτρα και σταθμά. Έτσι. Με τα δικά μας μέτρα και σταθμά νομίζω ότι σαν το Παντζέρο τετρακίνηση ναι. Δεν είχε κανένα, έτσι. Σαν το Παντζέρο, λέω τότε το Mitsubishi. Η τετρακίνηση του εκείνη ήταν. Η τετρακίνηση του Παντζέρο. Μετά θα μιλήσεις για την τετρακίνηση της Subaru. Μετά θα μιλήσει. Σε πάει μια σειρά από τετρακινήσεις που οι διαφορές του δεν είναι μεγάλες. Ναι. Απλά στην πράξη καταλαβαίνεις την αλήθεια από ό,τι λένε τα χαρτιά. Έτσι. Εντάξει, είναι ωραίο αυτοκίνητο με πολλούς χώρους, ειδικά πίσω, δηλαδή κάθε μπορεί να κάνεις και σχεδόν οκλαδό, πώς το λένε, σχεδόν το ένα πόδι πάνω στο άλλο. Έχει χώρους, έχει πολύ ωραίο κράτημα, δυνατός ο κινητήρας πάνω στις 2000 στροφές τραβάει. Βέβαια, ό,τι πατάς και τραβάει. Τραβάει τη βενζίνη. Ανοίγεις και την κάνουλα, τις βρίσκεις από πίσω. Έτσι. Όπως το Volvo, το TAF, το S90 που είχα, το με 320 άλογα, 5,8 επί τάγκς, πήγαινε ό,τι πόσο μπορείς να φανταστείς πήγαινε. Και όταν έβλεπες τη βενζίνη, το δίκτυο της βενζίνης να κατεβαίνει τόσο γρήγορα, έλεγες αμάν τι θα βάλω. Έτσι. Τα γούστα πληρώνονται, Κώστα. Έτσι. Άμα θέλεις. Και όπως είχαμε πει και την προηγούμενη φορά, υπάρχουν πλέον 4 κατηγορίες απλές για τον κόσμο. Υπάρχουν τα μέτρια, υπάρχουν τα καλά, υπάρχουν τα πολύ καλά και τα εξαιρετικά αυτοκίνητα. Αυτές είναι 4 απλές κατηγορίες για να μην τους μπερδεύουμε. Έτσι, ναι. Γιατί κακό αυτοκίνητο πλέον δεν υπάρχει, όλα θα στρίψουν. Απλά η μεγάλη διαφορά είναι το πώς θα στρίψει ένα με 50 στην ίδια στροφή, πώς θα στρίψει το άλλο με 70, το πώς το άλλο με 100 και πώς το άλλο με 140. Ναι, και αυτά, δηλαδή πλέον οι διαφορές είναι τόσο μικρές. Σε αυτοκίνητα ναι. Που είναι ας πούμε μέχρι 15.000 ευρώ ας πούμε όπως είπες. Ναι. Πλέον δηλαδή και ο κόσμος, εμείς δηλαδή τότε θυμάμαι το κάτι της παραπάνω για να το πάρουμε έπρεπε να αλλάξουμε αυτοκίνητο. Ναι. Και στα, σωστό, και στα ίδια λεφτά. Και στην ίδια κατηγορία έπρεπε να αλλάξουμε αυτοκίνητο. Στην ίδια κατηγορία ακριβώς. Ενώ τώρα στην ίδια κατηγορία δεν χρειάζεται. Δηλαδή τον καλύπτει τον σωστό οδηγό. Τον μέχρι εκεί που ξέρω τα όρια μου οδηγώ, τον καλύπτουν όλα τα αυτοκίνητα. Είπες τη μεγάλη κουβέντα, Μάνο. Τον μέχρι εκεί που ξέρει. Ναι, το θέμα που ξέρει. Έτσι, δηλαδή, που καταλαβαίνει ότι δεν κάνει κοτσάνα στο δρόμο. Μα αυτό είναι ο σωστό οδηγό. Δεν κάνει μια φορά την κοτσάνα. Μπορεί να την κάνει μια φορά, θα σταματήσει. Δεν την ξανακάνει. Όλοι μα θα δέχομαι. Κοίταξε, επειδή μιλάμε για Έλληνε οδηγού, όχι, δεν νομίζω. Αυτό θα την κάνει και θα γλιτώσει, θα το ξανακάνει στο τέλο γιατί σου λέει την κλείδωση την πρώτη φορά που θα το ξανακάνω. Εντάξει, έχουμε και αυτό. Ναι, θα σας πω μια πλάκα για να καταλάβουμε πως έχω πάει 4-5 φορές και έχω παρακολουθήσει του Ιαβέρη τα σεμινάρια. Ναι. Και παίρνω κάθε φορά και από 1-2 φίλους μαζί
για να τα παρακολουθήσουν. Οπότε τους βλέπεις όσο κάθε φορά που είναι και παρακολουθούν, μένουν όλοι με αναμένο το στόμα, που λέω, με ανοιχτό το στόμα, και λένε πω πω τι κοτσάνα έκανα εγώ εκεί, πω πω τι κοτσάνα. Θυμούνται διάφορες κοτσάνες που έχουν κάνει, έτσι. Λοιπόν, πηγαίνοντας στο σπίτι, μου λένε έχω κάνει αυτό, έχω κάνει εκείνο, έχει κάνει το άλλο. Την άλλη μέρα, ή μετά από 2-3 μέρες, παίρνω τηλέφωνο και έχουν ξανακάνει τις ίδιες κοτσάνες. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό. Τι σημαίνει αυτό. Ότι αν δεν πάμε στα παιδιά του δημοτικού, από εκεί πρέπει να ξεκινήσουμε. Όχι του νηπιαγωγείου, γιατί είναι πάρα πολύ μικρά. Αλλά του δημοτικού, τις πρώτες τρεις τάξεις του δημοτικού, να γίνεται μια θεωρία, ένα βιωματικό μάθημα, 1-2 ώρων στα παιδιά, κάθε μήνα στη σχολική τους που κάνουν 8 μήνες σχολείο, 8 φορές θα το κάνουν. Έτσι θα εμπεδωθεί στο μυαλό. Θα το κάνουν άνθρωποι του χώρου, άνθρωποι έτσι, που ξέρουν. Δεν θα το κάνει ένας καθηγητής. Μπορεί, ένας που δάσκαλος, κάνει τα ίδια στον δρόμο. Ακριβώς. Ο δάσκαλος θα ξέρει τα παιδιά αυτά τα 20, 40, 50, 100 πόσα έχει τάξη και θα τους μιλήσει πιο παιδαγωγικά, ίσως. Όμως, ο άνθρωπος που είναι της αγοράς, ο άνθρωπος που το έχει δουλέψει, το έχει ζήσει και το επεξεργάζεται χρόνια, τι κάθεται και σου λέει. Στο αναλύει πάρα πάρα πολύ διεξογικά. Αυτό πρέπει να δούμε, γιατί αν αυτή η δικιά μου γενιά που εγώ είμαι 51, ας μου έχει χαθεί. Δεν υπάρχει περίπτωση. Και ίσως και οι 40 να έχουν χαθεί, να μην αλλάζει νοοτροπία. Και οι 30 να μην αλλάζει νοοτροπία. Τα παιδιά μου που είναι μέχρι 17 πρέπει οπωσδήποτε, ειδικά σε αυτήν την ηλικία των 16-17, εκεί πρέπει να γίνεται μια μικρή πλήση εγκεφάλου. Πρέπει τα παιδιά, είναι πολύ ωραίο να κάνουν κάρτα, παιδιά είναι εξαιρετικό, αλλά στο κάρτ μαθαίνεις επιθετική οδήγηση. Πρέπει να πάνε να μάθουν και λίγο αμυντική οδήγηση. Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς όπως το είπες. Γιατί πολύ χθες μιλούσε συγκεκριμένα με ένα γονιό, ο οποίος μου έλεγε για τις επιδόσεις του παιδιού στο κάρτ. Και λέω τώρα ναι, ωραία, αλλά. Όχι, να σου πω κάτι, μάνα μου. Ωραία, ναι. Θα έχω και τον Πέτρο Γκαστορίνη σήμερα και θα μιλήσουμε πολύ για κάρτ. Αλλά θέλω να σου πω το εξής. Δεν είναι εξαιρετικό το κάρτ. Και εμείς κάναμε κάρτ μικρή. Ναι, ναι, δεν εντάξει. Κάναμε όπως προτάσαμε όπως κάνουν τώρα τα παιδιά, ας πούμε. Αλλά θέλω να πω το εξής. Είναι εξαιρετικό το κάρτ. Και μαθαίνεις. Μπορείς να καταλάβεις, αν είσαι ευσυνείδητος και ξέρεις τι κάνεις, μπορείς να καταλάβεις τι κάνεις. Όμως, δεν έχει σημασία αυτό που κάνεις στο κάρτ. Γιατί εγώ σου γυρίζω ότι το κάρτ είναι επιθετική οδήγηση. Δεν έχει σημασία αυτό που κάνεις στο κάρτ να το βρεις στο δρόμο. Γιατί αν το κάνεις αυτό στο δρόμο, θα σκοτωθείς. Αυτό είναι το θέμα. Εκεί να δουν τη διαφορά. Γιατί αυτά που λες, και εγώ τα θυμάμαι ακριβώς, ότι και εμείς πηγαίναμε για καρτ, η παρέα, η τότε, έτσι, και κάναμε έτσι την επιθετική. Και μετά. Έτσι ακριβώς. Τώρα και έχεις χρόνο. Πας ναι, το χρόνο. Και μετά βγαίνεις έξω και. Και ίσως κάνεις τα ίδια. Ναι, έτσι ακριβώς. Και μέχρι να αρχίσει να μεστώνει λίγο το μυαλό και να καταλαβαίνεις τι κάνεις. Ακριβώς. Για να δείξει ότι είσαι ο super duper, ας πούμε, ενώ οι άλλοι δεν είναι και εσύ είσαι ο super duper μάγκας. Που μπορεί να έχεις ένα σαξόρολο χωρίς παρεξήγηση για το αυτοκίνητο. Οποιοδήποτε τέτοιες κατηγορίες που υποτίθεται βγάζουν, θυμάστε 1300 κυβικά, 101 άλογα κάποια εποχή, δεν μπορούσε να γίνει AI τότε. Πόσοι σκοτώθηκαν με τέτοια οχήματα, γιατί πιστεύαν ότι πάει όπως πάει. Αλλά αυτά τα αυτοκίνητα είχαν άλλα προβλήματα. Δεν στρίβανε άλλα, δεν σταματούσαν άλλα, για διάφορα τέτοια θέματα. Είναι ένα συνδυασμός που πρέπει να τον κοιτάμε και πρέπει ειδικά. Εμένα η κόρη μου που πήρε δίπλωμα και είναι 20 χρονών, ξέρει πώς το σκέφτομαι. Έτσι. Έτσι. Και ξέρεις πολλές φορές το. Επειδή το συζητάμε έτσι. Και θα τον γιο σου, θα τον βάλεις μέσα στο αυτοκίνητο. Και το είναι δίκοπο μαχαίρι. Δηλαδή, μπορεί να κάνεις έναν πάρα πολύ καλό οδηγό, μπορεί να βγάλεις όμως και έναν πολύ επιθετικό οδηγό που θα θέλει να ξεπεράσει τον μπαμπά. Και εκεί πέρα αρχίζουν τα προβλήματα. Ακριβώς. Γιατί εγώ δεν θα ήθελα να μπω σε τέτοια διαδικασία. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Και να σκεφτούμε και κάτι άλλο το οποίο για μένα είναι ακόμα πιο σημαντικό. Όταν το παιδί κάθεται πίσω στο καρεκλάκι και εμείς πάμε μια εκδρομή ή οτιδήποτε στη δουλειά μας και ψιλοβριζόμαστε στον δρόμο, αυτά έχουν καταχωρηθεί στο σκληρό του δίσκο μέσα. Εννοείται. Σφουγγάρι είναι. Έτσι. Σφουγγάρι. Εγώ θυμάμαι όταν ήταν μικρή κόρη μου μεγάλη, που έκανα κάτι στον δρόμο και έβρισα κάποιον, και όταν πήγαμε στο σπίτι, η κόρη μου τότε ήταν 5-5,5. Όταν πήγαμε στο σπίτι, εγώ ασυνέστητα, ξέρεις, τον έβρισα. Έτσι. Βγήκε από στόχο και εγώ να τρακάρω. Λοιπόν, και όταν πήγα στο σπίτι, λέει της μαμάς το βράδυ, μπαμπά, μαμά, ο μπαμπάς είπε τον τάδε έτσι. Ποιο τάδε λέει, ένα λες στον δρόμο. Οπότε αυτό έχει μείνει στο μυαλό του, κατάλαβες. Δεν υπάρχει περίπτωση να το αλλάξω αυτό. Και σε ανύποπτη στιγμή τα λένε. Δεν καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Σε ανύποπτη στιγμή και εκεί είσαι που γίνεσαι και εσύ, ας το πούμε ψιλορόμπα. Έτσι. Πάντως η ειδική ασφάλεια, επειδή φέτος ασχοληθώ πάρα πολύ με αυτό, είναι. Δυστυχώς για μένα, και το λέω, το έχω χάσει το παιχνίδι, σίγουρα δεν μπορώ να τα κάνω αυτά που λέω. Με ποια έννοια δεν μπορώ. Έχουν καταχωρηθεί μέσα στο σκληρό μου τελείως διαφορετικά πράγματα.
Αυτά τα λέω γιατί τα προσπαθώ να τα κάνω. Και επειδή προσπαθώ, πιστεύω θα κάνω τα περισσότερα. Όμως αυτό που πρέπει να λέμε στα νέα τα παιδιά, και πρέπει κυρίως στα παιδιά που είναι κάτω των 18, γιατί θα βγει μια φουρνιά εκεί πέρα, οι οποίοι συνήθως ξεκινάνε με το αυτοκίνητο του μπαμπά οι περισσότεροι, ή της μαμάς. Έτσι, να λέμε την αλήθεια, 18χρονος, δύσκολα θα βρεις κάποιον 18χρονο να έχει το καινούριο το αυτοκίνητο. Ναι. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή στο πώς και στο γιατί. Θέλει πολλές εξηγήσεις και πρέπει να βρούμε το χρόνο, εμείς οι γονείς, να βρούμε το χρόνο να τα εξηγήσουμε στα παιδιά με πολύ σωστό τρόπο και να μην πούμε, α, πήγαινε σε μια σχολή μόνο να τα μάθεις. Θα μάθεις 5 πράγματα σε μια σχολή, αλλά από τα 5 δεν ξέρεις πόσα θα κάνει. Άρα, αν έχεις από δίπλα σου, πιθανά να το δείξεις ποιος... Πες. Πιθανά, αν τον έχεις δίπλα σου, λέω, πιθανά να τον έχεις πιο κοντά, γενικότερα. Άρα δηλαδή όσοι είναι γονείς και νέοι γονείς και έχουν τα παιδιά τους από ηλικία 5 ετών και πάνω, πρέπει να μπουν σε μια διαδικασία οι ίδιοι γονείς να προσπαθούν να μάθουν στα παιδιά τους το σταμάτη. Βέβαια, το Γρηγόρι, δεν μπορεί να τις διαβάσεις, το σηματοδότη κόκκινο και πράσινο. Είναι απλά τα πράγματα. Άρα η παιδεία ξεκινάει από εμάς. Άντε τώρα πρέπει να πεις εσύ τον 50 και τον 40, γιατί γι' αυτό θα το κάνεις, να τον πεις και να τον πεις, κοίταξε, πες τα παιδιά σου. Κάθε μέρα να το πηγαίνει στο σχολείο ή με στο αυτοκίνητο, τι πρέπει να κάνουν και πώς πρέπει να προσέχουν. Γιατί αυτό θα το μάθουν. Αρκεί αυτά που θα τους πεις να τα σωστά, μην πεις καμιά κοτσάνα. Γιατί το μεγάλο σχολείο είναι η οικογένεια. Από εκεί. Δεν μπορεί να φέρεις από το σταθμό να πας στο σπίτι σου και να βλέπεις μια οικογένεια μέσα στο αυτοκίνητο 35 και το παιδάκι να είναι πίσω στη μέση του κάθομαι και να πιάνει τα πορσκέφαλα. Και να πηγαίνει με 80 χιλιόμετρα στην Αγίου Νικολάου, μια οδό εδώ πέρα. Ένα διανόητο. Και όταν το φτάνει και του λες το φανάρι και του λες, φίλε, το παιδί είναι ελεύθερο. Να σου λέει τι σε νοιάζει ένα. Δικό σου είναι. Αν πατήσει φέρνω στα 80, το παιδί έφυγε από το παράθυρο. Το έχει πάρει χαμπάρι. Όχι, αυτό το συναντούμε πάρα πολύ συχνά. Αυτό είναι το κακό. Αυτό λέμε, ότι συναντούμε απίστευτα πράγματα. Σαν να μην θέλει ο κόσμος να μάθει. Σαν εγώ τα ξέρω όλα. Ξέρεις, είμαστε και ξερόλες. Ή ότι εσένα δεν πρόκειται να αποσυμβεί ποτέ. Αυτό είναι το ακόμα χειρότερο. Ακριβώς. Αυτό είναι το ακόμα χειρότερο. Τέλος πάντων. Λοιπόν, μεγάλες κουβέντες. Κώστα, η ώρα είναι 10 παρα 5, 10 η ώρα μπαίνεις εσύ. Έτσι. Έγινε, παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή εκπομπή. Exxon Wheels. Φέτος θα σας ακούω μόνο την πρώτη ώρα, όπως κατάλαβες. καλύτερα. καλύτερα την πρώτη ώρα, γιατί συνήθως στις 8 η ώρα ξέρεις ήμασταν και λίγο έτσι. Τώρα είμαστε μια χαρά, είμαστε κατευθείαν. Έτοιμοι. Έτσι. Ενέργεια, τα πάντα όλα. Παιδιά, πολύ. Καλημέρα, Κώστα μου, καλή σεζόν να έχεις. Καλημέρα. Έτσι θα τα πούμε κάτω. Ευχαριστώ. Καλημέρα. Βεβαίως, καλημέρα. Λοιπόν, η ώρα είναι 10 παρα 5, να πάμε για διαλυματάκι, γιατί αμέσως μετά έχουμε να πούμε πολλά και διάφορα για το νέο Volkswagen Touareg. Τι να πούμε και τι να πρωτοπούμε έτσι για αυτό το αυτοκίνητο. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, εκπομπή Safety Car με τριάδα σήμερα. Γιάννης Αντωνόπουλος, Θάσος Κοτσάνης, Μάνος Αναγνωστόπουλος πίσω από το μικρόφωνο του Λίμπερο 107,4. Είχαμε έτσι μια πολύ ωραία συζητησούλα πριν. Ξέρεις, είναι συζητήσεις για το αυτοκίνητο που ποτέ έτσι δεν σταματούν. Μπορείς να ξεκινήσεις τώρα και να τελειώσεις μετά από πολλές μέρες. Πάμε όμως να ασχοληθούμε με ένα τεχνολογικό επίτευγμα πραγματικά, Τάσο και Γιάννη. Μιλάμε για το νέο Volkswagen Touareg, το οποίο πραγματικά κουβαλάει πολλή τεχνολογία. Στην παρουσίαση που είχε γίνει από την Volkswagen, πραγματικά θέλαμε 1,5 με 2 ώρες για να δούμε το τι έχει αυτό το αυτοκίνητο. Βέβαια, αρμόδιος για να μας τα πει και καλύτερα να τα συζητήσουμε είναι ο κύριος Νίκος Μαρτίνος, ο Διευθυντής Επικοινωνίας της Volkswagen. Καλημέρα, κύριε Μαρτίνο. Καλημέρα σας, εσάς, τους ακροατές σας και στη Θεσσαλονίκη. Τι κάνετε? Και τη Μακεδονία. Μια χαρά. Έτσι, τη Θεσσαλονίκη και τη Μακεδονία. Touareg. Βέβαια. Touareg. Ένα αυτοκίνητο το οποίο η Volkswagen για πρώτη φορά στην ιστορία της ως ναυαρχίδα στην γκάμα της πλέον τοποθετεί ένα μεγάλο SUV. Πρωτόγνωρο για την εταιρεία, μια εταιρεία η οποία στη θέση αυτή παλιότερα είχε το Passant, το Phaeton, το Arteon. Πλέον έχουμε ένα SUV, ένα μεγάλο SUV που το αξίζει 100% το νέο Touareg. Ένα SUV, και λέμε, όταν λέμε μεγάλο, έχουμε φτάσει σχεδόν τα 5 μέτρα, 4,9. Σχεδόν 3 μέτρα μεταξόνιο, άφθονους χώρους, 810 λίτρα πορπαγκάζ, χωρίς να πέσουν τα καθίσματα. Χωρίς να πέσουν τα καθίσματα, σωστά. Οι χώροι είναι
αχανής. Το είδατε κι εσείς νομίζω, με κάποιον οδηγό κοντά στα 1,92 μέτρα υπάρχει άφθονος χώρος και για ένα εξίσου ψηλό επιβάτη πίσω. Πολλοί χώροι για αποσκευές. Ένα αυτοκίνητο το οποίο είναι πλέον έχει καθαρά, ξεκάθαρα premium χαρακτήρα. Η Volkswagen με το Touareg μπαίνει σε νέα χωράφια θα έλεγα. Από την άλλη όμως είναι πιστό στην off-road παράδοση της γκάμας του μοντέλου. Είναι ένα αυτοκίνητο για όλα. Κάποιος που θέλει να αγοράσει ένα premium μεγάλο SUV και να το ευχαριστηθεί στο δρόμο σε ταξίδια στην άσφαλτο μπορεί να βγει και πολύ εύκολα εκτός δρόμου να κάνει το χόμπι του, να ζητήσει παραλίες μακριά από την πολυκοσμία κτλ. Κτλ. Όταν θα μπει στη διαδικασία να αγοράσει ένα τέτοιο αυτοκίνητο όπως η Volkswagen Touareg, σίγουρα η Volkswagen θα έδωσε, και αυτό το είδε και ο Μάνος Αναγνωστόπουλος καθώς ήταν στην παρουσίαση, το κάτι παραπάνω και έχει σχέση με την τεχνολογία. Η Volkswagen για πρώτη φορά έβαλε πολλή τεχνολογία σε ένα μοντέλο. Ισχύει αυτό. Τεχνολογία που βλέπεις και τεχνολογία που δεν βλέπεις, γιατί και η μία είναι σημαντική και η άλλη νομίζω. Έτσι θα πολύ επιγραμματικά, γιατί ο χρόνος δεν είναι ατελείωτος. Θα δώσω 2-3 στοιχεία. Με το που ανοίγεις την πόρτα και μπαίνεις μέσα, δεν στέκομαι στο εξωτερικό, γιατί κακά τα ψέματα το design και η εξωτερική όψη είναι κάτι καθαρά υποκειμενικό. Σε άλλους αρέσει πάρα πολύ, σε άλλους λιγότερο. Αν και νομίζω ότι το συγκεκριμένο design της Volkswagen στο μοντέλο αυτό είναι αποδεκτό από την πλειοψηφία όσων το αντικρίζουν. Ανοίγουμε λοιπόν την πόρτα και μπαίνοντας μέσα, αυτό που ξαφνιάζει ευχάριστα είναι το InnoVision Cockpit. Τι εννοώ με αυτό? Ψηφιακός πίνακας οργάνων, μία οθόνη 12 ιντσών, και αν αυτό λίγο πολύ έχει αρχίσει να γίνεται νόρμα στα μεγάλα ακριβά αυτοκίνητα, δίπλα ακριβώς μία άλλη 15 οθόνη, επίσης πολύ υψηλής ανάλυσης, με την οποία γίνεται όλος ο χειρισμός των λειτουργιών, πολύ μέσα, το τηλέφωνο, το σύστημα πλοήγησης, διάφορες λειτουργίες του αυτοκίνητου. Οπότε με τη μία ο οδηγός αντικρίζει ένα περιβάλλον πρωτόγνωρο, δύο τεράστιες έχρωμες υψηλής ανάλυσης οθόνες, οι οποίες είναι η μόνιμη εικόνα που θα αντικρίζει ο ευτυχής κάτοχος. Πολύ εντυπωσιακό θα έλεγα. Πρώτη φορά τέτοιο σύστημα, τόσο μεγάλο σύστημα σε μια τέτοια κατηγορία. Αξίζει κάποιος να πάει σε μια αντιπροσωπεία Volkswagen μόνο και μόνο για να το δει. Είναι μια εικόνα από το μέλλον η οποία έρχεται σήμερα. Άλλες τεχνολογίες, για μένα πολύ σημαντική είναι η αεροανάρτηση που έχει το αυτοκίνητο. Πραγματικά όλοι οι δρόμοι γίνονται χαλοί, αλλά και η τετραδιεύθυνση. Δηλαδή έχουμε και τους 4 τροχούς να στρίβουν. Ανάλογα με την ταχύτητα, αν το αυτοκίνητο κινείται έως 37 χιλιόμετρα ταχύτητα την ώρα, οι πίσω τροχοί στρίβουν αντίθετα στη φορά των μπροστινών, στη φορά του τιμονιού. Πάνω από τα 37 στρίβουν στην ίδια κατεύθυνση. Γιατί γίνεται αυτό? Γιατί στρίβοντας οι πίσω τροχοί αντίθετα, επιτυχάνουμε καλύτερο κύκλο στροφής. Να δώσω έτσι μια εικόνα, γιατί όλο αυτό ακούγεται ίσως λίγο δυσνόητο. Και δεν μιλάμε για μεγάλη στροφή, μιλάμε έως 6 μοίρες. Είναι ανεπαίσθητη μεν. Αυτή η στροφή των πίσω τροχών όμως, η στρέψη, καταλήγει στο να έχει το Touareg ένα πεντάμετρο αυτοκίνητο σχεδόν ίδιο κύκλο στροφής με τον Golf. Που καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό για την ευελιξία του αυτοκίνητου μέσα στην πόλη. Ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Άλλες τεχνολογίες είναι... Να πούμε λίγο την αεροανάρτηση, γιατί ασφάλειας, βεβαίως, ο κόσμος ακούει αεροανάρτηση και έτσι λίγο μας εξηγήσετε τι γίνεται με τη συγκεκριμένη τεχνολογία στο Touareg. Είναι ένας συνδυασμός παραδοσιακού συστήματος με αμορτισέρ ελαττήρια, μόνο που εδώ έχουμε φιάλες με κάποιο αέριο, με κάποιο υγρό, οι οποίες αντιλαμβάνουν να πετυχάνουν μια πολύ καλύτερη απόκριση, πιο γρήγορη. Το αποτέλεσμα είναι ότι υπάρχει αφενός πολύ μεγαλύτερη άνεση στο δρόμο, απορροφούνται σχεδόν όλες οι ατέλειες του δρόμου, ακόμα και όταν κινηθούμε εκτός δρόμου πάλι η διαφορά είναι εμφανής. Από την άλλη έχουμε και ακόμα καλύτερη συμπεριφορά, δυναμική συμπεριφορά, δηλαδή ο οδηγός νιώθει πολύ καλύτερο έλεγχο στο τιμόνι, οι κλίσεις του αμαξώματος, στροφές είναι περιορισμένες.
Να πούμε... Συνολικά αυτό που εισπράττει ο οδηγός και επιβάτες είναι μεγαλύτερη άνεση. Ο δρόμος γίνεται ένα μαγικό χαλί. Για να καταλάβει ο κόσμος ότι εμείς οδηγήσαμε. Είχε αυτό το Touareg που οδηγήσαμε είχε την 22άρα τη Ζάντα. Και που περιμένεις ότι με χαμηλό προφίλ έτσι θα καταλαβαίνεις και λίγο παραπάνω τις ανομαλίες του δρόμου. Πραγματικά δεν καταλάβαινες τίποτα. Ήσουν σαν να είσαι χαλί. Ήταν φοβερό η αίσθηση. Είναι με λίγα λόγια και πρέπει να πάρουμε το αυτοκίνητο και να βγούμε πραγματικά εκτός δρόμου, να πάρουμε τα βουνά και όντως εκεί θα δούμε πραγματικά ότι το αυτοκίνητο θα μας πάει λες και είμαστε σε άσφαλτο. Εντάξει, έχετε τετρακίνηση με τα λεγόμενα. Με αυτό ήθελα να ρωτήσω ότι ναι, μεν το premium κομμάτι είναι δεδομένο. Οι off-road δυνατότητες, αν έχουν βελτιωθεί με τη βοήθεια της τεχνολογίας. Δεν άκουσα την ερώτηση. Κύριε Μαρτίνο, λέμε για την, για την τετρακίνηση 4Motion τώρα. Αν έχουν, πόσο έχει βοηθήσει στις εκτός δρόμου δυνατότητες η τετρακίνηση που έχει. Ομολογώ ότι δεν είχα οδηγήσει σε πολύ απαιτητικές συνθήκες στην προηγούμενη γενιά. Αλλά αυτό που έχω διαβάσει και που έχουν μοιραστεί μαζί μου οι μηχανικοί της Volkswagen είναι ότι ήταν προτεραιότητά τους το πάρα πολύ καλό όνομα που είχε το προηγούμενο Touareg να το κρατήσουν ακέραιο και να το βελτιώσουν, που αυτό θεωρώ ότι σημαίνει πολλά για Γερμανούς μηχανικούς. Από ό,τι ισχυρίζονται, το αυτοκίνητο είναι εξίσου ικανό σε off-road διαδρομές σε σχέση και με την απερχόμενη γενιά, που αυτό νομίζω από μόνο του σημαίνει κάτι. Κάτι άλλο που θα τονίσω και το ξέχασα προηγουμένως είναι το νέο σύστημα φώτων που έχει το Touareg. Είναι προβολής IQ Light LED Matrix, όπως ονομάζονται, που σημαίνει τι αυτό, ότι το αυτοκίνητο έχει τη δυνατότητα δουλεύοντας με ενεργοποιημένους προβολείς στη μεγάλη σκάλα να μην παρεμποδίζει ούτε τους προστινούς οδηγούς ούτε αυτούς που έχουν από την αντίθετη κατεύθυνση. Αλλά όχι μόνο αυτό, γιατί μέχρι τώρα αυτό που έχω περιγράψει υπάρχει με διάφορες μορφές στη σύγχρονη αυτοκινητοβιομηχανία, αλλά όχι μόνο αυτό, υπάρχει θερμική κάμερα η οποία τι κάνει, σε απόσταση έως και 250 μπροστά, μέτρα μπροστά από το αυτοκίνητο, μπορεί στην οθόνη να μας παρουσιάζει ανθρώπους ή ζώα ή οτιδήποτε μπορεί να αποτελέσει ένα εμπόδιο για το αυτοκίνητο, το ανιχνεύει θερμικά με τη θερμική κάμερα, δηλαδή δεν είναι ορατό στο μάτι λόγω των χαμηλών συνθήκων φωτισμού. Και ο οδηγός έχει κατά αυτόν τον τρόπο μια ακόμα πιο πλήρη εικόνα του τι βρίσκεται μπροστά του στον δρόμο. Δεν μπορείτε να φανταστείτε, επειδή το είδα να δουλεύει το σύστημα στην πράξη, πόσο ξεκούραστη κάνει την οδήγηση το βράδυ. Απίστευτα ξεκούραστη, νομίζω ότι οδηγάς μέρα, δεν έχεις την παραμικρή έγνοια, το παραμικρό άγχος. Είναι μια ακόμα πολύ σημαντική τεχνολογία και φυσικά υπάρχουν στο αυτοκίνητο όλες οι σύγχρονες τεχνολογίες ασφάλειας, δηλαδή ανίχνευση πεζού με αυτόματο φρενάρισμα. Τον έλεγχο της κυκλοφορίας στο πίσω μέρος κατά τη διάρκεια της οπισθοπορίας, adaptive cruise control, δηλαδή σύστημα, ενεργό σύστημα ελέγχου της ταχύτητας, το οποίο δεν είναι το πολύ σημαντικό. Το συγκεκριμένο μοντέλο, όταν αυτό συνδυάζεται με το σύστημα πλοήγησης, μπορεί να προβλέπει και τις οδικές συνθήκες μπροστά από τον οδηγό. Δηλαδή, τι εννοώ, το adaptive cruise control, για να πω για τους ακροατές, είναι ένα σύστημα αυτόματης ταχύτητας, το οποίο ανάλογα με το ποιος προπορεύεται μεταβάλλει την ταχύτητα του αυτοκινήτου, φρενάρει αυτόματα το αυτοκίνητο κτλ. Το συγκεκριμένο σύστημα, αν δεν υπάρχει ένα αυτοκίνητο μπροστά μας, αλλά ο οδηγός βέβαια να το έχει ενεργοποιήσει, αν υπάρχει μέσα δρόμου, σε συνδυασμό με το σύστημα πλοήγησης, φρενάρει το αυτοκίνητο έτσι ώστε το αυτοκίνητό μας πάντα να λειτουργεί στις βέλτιστες συνθήκες μέσα στην κυκλοφορία. Να τονίσω εδώ με την ευκαιρία ότι όλα αυτά τα συστήματα, ο οδηγός έχει την άνεση, την ελευθερία να τα επενεργοποιήσει. Θεωρώ ότι είναι κάτι πολύ σημαντικό. Η χαρά της οδήγησης είναι, παραμένει και είναι έντονη. Δεν έχουμε τα ηλεκτρονικά συστήματα να επιβάλλονται στον οδηγό. Το αυτοκίνητο είναι απόλυτα στη διάθεση του οδηγού να το ευχαριστηθεί και να το οδηγήσει όπως εκείνος θέλει. Και πάμε τώρα να τελειώνοντας να πούμε για τις εκδόσεις, γιατί ακούσαμε όλα πόσες εκδόσεις υπάρχουν και φυσικά αυτό που απασχολεί είναι και η τιμή του, από πόσο ξεκινάει. Ναι, οι εκδόσεις, συγγνώμη από τον προτέρων από τους ακροατές, ίσως έχω μακρηγορήσει, αλλά πιστεύω ότι να προσπαθώ και εγώ μήκα σε πολύ λίγο χρόνο να
να συμπιέσω όλα αυτά τα χαρακτηριστικά και να επιλέξω αυτά που είναι τα πιο σημαντικά για το Touareg. Κύριε Μαρτίνο, κάναμε 2 ώρες. Ήταν ίσως από τις πιο μεγάλες παρουσιάσεις που έχουμε πάει, γιατί πραγματικά ήταν τόσα πολλά τα συστήματα που έπρεπε να ακούσουμε και να καταλάβουμε. Γιατί και εμείς μαθαίνουμε έτσι. Και έρχονται συστήματα τα οποία δεν τα ξέρουμε. Ήταν 2 ώρες και κάτι η παρουσίαση. Ήταν από τις μεγαλύτερες παρουσιάσεις για να καταλάβουμε όλα αυτά τα συστήματα και τώρα το συμπιέζουμε. Οπότε είμαστε καλά. Καταλαβαίνω. Σωστά. Ωραία. Να πω τότε εντάχει για τις εκδόσεις. Υπάρχει μια πολύ όμορφη προσέγγιση η οποία έχει να κάνει με την θερμική παλέτα των χρωμάτων. Τι εννοώ. Έχουμε την ατμόσφαιρα, η οποία έχει θερμά εσωτερικά χρώματα. Δηλαδή έχουμε μπέζ, έχουμε ανοιχτό γκρι και συνδυάζεται με ξύλινη επένδυση. Να φανταστείτε, υπάρχει μια στενή λωρίδα από σκαλισμένο ξύλο που διατρέχει όλο το πλάτος του ταμπλό, ακολουθεί το σχήμα του και ενσωματώνεται στον γενικότερο φωτισμό της καμπίνας. Απ' την άλλη πλευρά υπάρχει elegance, η οποία είναι κυριαρχούν τα ψυχρά χρώματα, μέταλλο, αλουμίνιο, είναι μια πιο tech αίσθηση, μια πιο μηχανική αίσθηση. Εδώ οι λεπτομέρειες, αντί για το ξύλο, εδώ έχουμε αλουμίνιο. Και η μία και η άλλη έχουν επιχρωμιωμένες εξωτερικές λεπτομέρειες, ενώ για κάποιον ο οποίος θέλει να δώσει πιο σπορ έμφαση στο κινητό, ότι υπάρχει hairline. Εδώ, όπως είπα, το κυρίαρχο στοιχείο είναι το σπορ. Το χρώμα που κυριαρχεί είναι το μαύρο. Οι λεπτομέρειες είναι από αλουμίνιο. Ενώ υπάρχουν και διάφορες γυαλιστερές μαύρες επιφάνειες στο εξωτερικό. Για όλα αυτά η τιμή λοιπόν, να τονίσω εδώ ότι το αυτοκίνητο έρχεται στο λανσάρισμα του αποκλειστικά με 3 λίτρο V6 πέτρελο κινητήρα. Νομίζω ότι ο συγκεκριμένος κινητήρας ταιριάζει γάντι στην ελληνική αγορά. Έχει άφθονη ροπή, άφθονη ισχύ και καύσιμο το πετρέλαιο, ξανά έχει οικονομία στην οδήγηση. 2 εκδόσεις λοιπόν. Η μία έχει 231 ύπους και η τιμή εκκίνησης 77.700 ευρώ. Υπάρχει μια πιο ισχυρή 286 ύπη, συν 95 δηλαδή, με 84.000 ευρώ. Το ποσό ευκαταφρόνητο δεν είναι. Από την άλλη όμως, πραγματικά λίγο να δείτε αυτό το κινητό κάποιος από κοντά και πόσο μάλλον να το διηγήσει και όλα, θα καταλάβει ότι με τα χρήματα αυτά παίρνει ό,τι πιο κορυφαίο υπάρχει και τεχνολογία σήμερα στην αυτοκίνηση. Νομίζω ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό και με αυτό θα ήθελα να ολοκληρώσω. Κύριε Μαρτίνο, να σας ευχαριστήσουμε πολύ που ήσασταν μαζί μας για την παρουσίαση εδώ για το Touareg. Μακάρι έτσι να συνεχίσετε να βγάζετε τέτοια αυτοκίνητα. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ και ευχαριστώ ιδιαίτερα που σήμερα νομίζω είναι τελευταίο Σαββατοκύριακο της έκθεσης. Έστω έτσι και νωρά με ανεβάσατε και μέσα στη Θεσσαλονίκη. Μ' άρεσε πάρα πολύ και ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο και την παρέα. Να είστε καλά, κύριε Μαρτίνο. Να είστε καλά. Γεια σας. Καλή συνέχεια. Πολύ κακά τα ψέματα. 84.000 ευρώ. Μιλάμε για το πιο premium, το πιο ακριβό Touareg. 286 άλογα. 84.000 ευρώ. Με όλη αυτή την τεχνολογία. Τιμή εκκίνησης έχει σχεδόν. Και ειδικά αν το πάρεις, δηλαδή τώρα αυτό που αρέσει είναι η R-Line έκδοση, πιο σπορ, έκδοση με χρωμημένες ζαντές και. Τι χρωμημένες ζαντές, πού είσαι στον Bronx, ρε φίλε. Πιστεύω ότι είναι. Στέκεται πολύ δυνατά απέναντι στον ανταγωνισμό. Ναι, στέκεται πολύ δυνατά απέναντι στον ανταγωνισμό. Στον γερμανικό ανταγωνισμό. Ναι, και όχι μόνο έτσι. Υπάρχει τετραδιεύθυνση, υπάρχει αερανάρτηση, υπάρχουν το Night Vision, υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα. Και θα σου πω και κάτι άλλο που θα μου πεις ότι κανένας που σκέφτεται να πάρει ένα αυτοκίνητο σε αυτά τα χρήματα δεν θα το δει ποτέ. Αλλά πραγματικά σου κάνει εντύπωση ένα αυτοκίνητο σχεδόν 300 ύπων, έτσι με 3.000 κυβικά. Και με το βάρος το οποίο έχει. Ναι, σε 2,5 ώρες οδήγησης, μεικτής οδήγησης, δημοσιογραφικής οδήγησης και ό,τι αυτό μπορείτε να καταλάβετε ότι συνεπάγεται, να σου βγάζει κατανάλωση 7,8 λίτρα. Εντάξει, δηλαδή λες θα ανέβω σε ένα αυτοκίνητο 5 μέτρων, σχεδόν 2 τόνων, με 3.000 κυβικά, με 300 άλογα, θα το δω σίγουρα πάνω από 10. Ναι. Πάνω από 10 θα το δω σίγουρα. Και βλέπεις 7,8 λίτρα. Και λες, αν πάω οικονομικά, ό,τι τι ας πούμε, πού θα πάμε.
Και μάλιστα με κτίσιο οδήγηση. Εντάξει, και... ναι, δηλαδή είχαμε και μέσα και πόλη και λίγο και έξω, ας πούμε, που θα το τρέξει και λίγο παραπάνω. Εντάξει, μας προεδέσαι για πολύ, πολύ ωραία πράγματα και πραγματικά είναι από τα αυτοκίνητα τα οποία θα ήθελες να πάρεις και να πας κατευθείαν για off-road καταστάσεις. Γιατί εκεί πραγματικά πιστεύω ότι θα δούμε και θα θαυμάσουμε απίστευτα πράγματα. Να το πας στα δύσκολα, που δεν πιστεύω να υπάρχει τρόπος να δυσκολεύεται εύκολα αυτό το αυτοκίνητο. Εκτός μιλάμε για ακραίες, λέξτε, να πάνε. Εντάξει, έχουν όμως και προϊστορία, έτσι, τα Touareg. Και σε αγώνες. Όσο να πεις. Σε αγώνες δύσκολους, Γιάννη. Έχουν, και απλά είναι το θέμα ότι το αγοραστικό κοινό που θα πάρει το Touareg δεν είναι ο τύπος, ναι, δεν που είναι θα ότι το θα βάλει παντού στις λάσπες. Ναι, δεν θα το πάρει. Ναι, βέβαια υπάρχει έκδοση και έκδοση σπορ. Καταρχήν, έτσι, ένα πράγμα ακόμα για την αεραναρτηση και να το κλείσουμε λίγο εδώ, γιατί είναι πραγματικά είναι πάρα πολλά. Έτσι, ανεβάζει το αυτοκίνητο όταν είναι για off-road καταστάσεις. Το ανεβάζει και φτάσει και πάνω από 50 εκατοστά σχεδόν από το έδαφος. Αυτό είναι μεγάλη υπόθεση. Είναι μεγάλη υπόθεση. Πολύ μεγάλη υπόθεση αυτό. Όπως επίσης και όταν κινείσαι με πάνω από 120 χιλιόμετρα την ώρα, και αυτό το είδαμε και το καταλάβαμε έτσι, με, το αυτοκίνητο χαμηλώνει... Έτσι πρέπει. 7 πόντους. Έτσι πρέπει. Άρα μπορείς να λειτουργήσεις σε όλες τις καταστάσεις. Δεν συζητάμε για την πολυτέλεια, δεν συζητάμε για... Εντάξει, βέβαια δεν μπόρεσαμε να δούμε το Night Vision στην πράξη, γιατί ήταν μέρα. Μέρα, αλλά θα το δούμε όταν θα έρθει με το καλό το τεστ. Πάντως ήταν ό,τι νομίζω τεχνολογικό... Μπορούσαμε να δούμε ότι σε τεχνολογία τα πάντα όλα ήταν συγκεντρωμένα σε ένα αυτοκίνητο. Και άργησε το βγάλει Volkswagen για μένα. Άργησε. Αλλά εντάξει, όλα στην ώρα τους, και... γιατί ο ανταγωνισμός είναι πολύ σκληρός και θέλει η Volkswagen να δώσει και premium κατάσταση πλέον στα μοντέλα της. Και να πούμε επίσης ότι σχεδιάζουν να φέρουν και μία έκδοση βενζίνης, τώρα δεν ξέρω κατά πόσο θα έρθει εδώ, 3.000 βενζίνη TSI με 340 ύπους. Αλλά σίγουρα για κάποιες αγορές θα βγει και ο 4 λίτρων V8 diesel με 421 ύπους και 900 νημόμετρα ροπής. Δηλαδή... Φέρνεις καράβι. Ναι, όταν ας πούμε... Ναι, όταν η M5 είχε... Η M5 είχε 750 νημόμετρα ροπής και ήμασταν... Με τα χέρια ανοιχτά και λέγαν πω τη ροπή, ας πούμε, φαντάζω τα 900. Είναι απίστευτο το που πηγαίνει η τεχνολογία στα αυτοκίνητα πλέον. Είναι απίστευτο πραγματικά. Σου έρχεται να φύγεις τώρα, πας στην εταιρεία, να πάρεις τον Touareg, φύγεις. Κανονικά. Τέλος πάντων. Όταν έρθει η ώρα του. Πριν πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα, να πάμε έτσι λίγο στις παραπέντε. Ήδη ανακοινώθηκε από χθες και δόθηκε σε δελτίο τύπου ότι νέος πρόεδρος και διευθύνων σύμβολος στη Volvo Ελλάς πλέον, γιατί έλειπε εδώ και καιρό η θέση του πρόεδρου, δεν υπήρχε λόγο παρέτηση του προηγούμενου που ήταν. Είναι ο κύριος Γιάννουσάς, ο οποίος είναι μέσα στο χώρο του αυτοκινήτου εδώ και περίπου 25 χρόνια. Καλή επιτυχία λοιπόν στον κύριο Γιάννουσά ως πλέον πρόεδρος της Volvo Car Hellas, και να δούμε πλέον τη Volvo Car Hellas και σε πολύ καλύτερα πλέον επίπεδα, αφού υπάρχει πλέον η κεφαλή εδώ στην Ελλάδα. Πάμε για διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε με Citroën και DS. Λοιπόν, εκπομπή Safety Car εδώ στο Λίμπερο 107,4. Γιάννης Αντωνόπουλος, Μάνος Αναγνωστόπουλος, Στάσης Κοτσάνης πίσω από τα μικρόφωνα. Πάμε να ασχοληθούμε με Γαλλία. Στη Διεθνή Έκθεση λοιπόν Θεσσαλονίκης υπάρχει το περίπτερο της Citroën και της DS, όπου εκεί βρίσκεται υπό την Citroën Γιαννήρης. Είναι πολύ σημαντικό όταν η ίδια εισαγωγική έρχεται και στηρίζει το δίκτυό της. Η Citroën είναι μία από αυτές τις εταιρείες. Κύριε Καραβά, καλή σας ημέρα. Καλημέρα σας, καλημέρα για τους ακροατές της εκπομπής. Ο κύριος Καραβάς, λοιπόν, διευθυντής επικοινωνίας Citroën και της DS, θα μας εξηγήσει λίγο, γιατί κακά τα ψέματα, ο Όμιλος Συγγελίδη είναι από τους λίγους που στηρίζουν το δίκτυο. Και το λέμε γιατί υπάρχουν άλλες εταιρείες που δεν στηρίζουν όσο ο Όμιλος Συγγελίδη.
σε αυτό το σημείο να πω εγώ ότι ο Όμιλος Σιγκελίδη στηρίζει το δίκτυό του, γιατί ουσιαστικά το δίκτυο είναι οι πολιτές των αυτοκινήτων. Άρα αν δεν στηρίξεις τους πολιτές, αν δεν στηρίξεις την εικόνα της μάρκας σου και τους πολιτές σου, ουσιαστικά δεν μπορείς να πετύχεις τους στόχους που έχεις θέσει σαν εταιρεία. Οπότε είναι σημαντικό να στηρίζεις το δίκτυο. Και για να μην ξεχνάμε ότι η Citroën Γιανήρης στον χώρο της Βορείου Ελλάδος και συγκεκριμένα στη Θεσσαλονίκη είναι επί δεκαετίες συνεργάτης του Ομίλου Σιγκελίδη, οπότε υπάρχει και μια έτσι ιδιαίτερη σχέση. Και αλίμονο αν δεν στηρίζαμε τις προσπάθειες της Citroën Γιανήρης. Λοιπόν, δες, εδώ ήρθατε και όλες επισκεφτήκατε πάνω την Διεθνή Θεσσαλονίκης, βρεθήκαμε και από κοντά. Επισκεφτήκαμε τη Θεσσαλονίκη μέσα στην εβδομάδα. Θέλαμε να δούμε από κοντά την αναβαθμισμένη, θεωρούμε, 823η ΔΕΦ, που έχει πολύ σημαντικά πράγματα να δείξει, πολύ σημαντικά περίπτερα. Και εμείς χαιρόμαστε γιατί ουσιαστικά ήμασταν από τις ελάχιστες εταιρείες που είχαμε, αυτοκινήτου που είχαμε παρουσία στην 823η ΔΕΦ. Χαιρόμαστε γιατί φέτος η Citroën και η Citroën Γιανήρης έκαναν πάρα πολύ μεγάλες προσπάθειες ώστε να έχουν, θεωρώ, μία από τις καλύτερες εικόνες που έχω δει εγώ από την εμπειρία μου όλα αυτά τα χρόνια. Και νομίζω ότι οι επισκέπτες της έκθεσης μπορούν να δουν την γκάμα των αυτοκινήτων τόσο της Citroën όσο και της DS, που είναι πλέον και με το νέο DS7 Crossback, είναι αυαρχίδα της νέας εποχής για την DS. Είναι το αυτοκίνητο, το επίσημο αυτοκίνητο της έκθεσης. Ένα πραγματικά εντυπωσιακό αυτοκίνητο. Ένα αυτοκίνητο που μαζεύει τον κόσμο γύρω του και όχι άδικα. Το είχαμε δει και εμείς στην πρώτη παρουσίαση που είχε γίνει εδώ στην Ελλάδα κιόλας. Τεχνολογικό επίτευγμα, έτσι. Ναι, είναι, θεωρώ ότι είναι το νέο στολίδι της μάρκας. Είναι το ολοκένουργιο και πολυτελές DS7 Crossback, είναι ένα luxury μοντέλο που ακουμπάει στην premium πλέον κατηγορία. Οπότε νομίζαμε ότι η DEF ήταν, ας το πούμε έτσι, είναι μια έκθεση τόσο γνωστή για την εξωστρέφειά της και τον διεθνή αέρα, οπότε νομίζαμε ότι είναι κατάλληλη έκθεση ώστε να βγει και ακόμη προς τα έξω στο ευρύ κοινό, να το δει, να μπορέσει να μπει μέσα, να δει τα premium χαρακτηριστικά του μοντέλου. Ήταν μια πρώτη στάξη ως ευκαιρία. Και να πούμε ότι το συγκεκριμένο αυτοκίνητο έχουν ανοίξει κανονικά οι παραγγελίες του και έρχεται με κινητήρες 1,6 turbo βενζίνης 225 ύπων, αλλά και πετρελοκινητήρα 2 λίτρο. Έρχονται. Εδώ είναι το μεγάλο ατού του αυτοκίνητου. Ο εισαγωγικός κινητήρας είναι ο PureTech των 1200 κυβικών με τους 130 ύπους. Και 1200 λοιπόν. Βεβαίως. Μετά ακολουθεί ο κινητήρας επίσης PureTech 1,6 υπερτροφοδοτούμενη και οι δύο, και ο 1,2 και ο 1,6, που φτάνει μέχρι τους 225 ύπους. Και μετά υπάρχουν δύο κινητήρες πετρελαίου, ο 1,5 Blue HDI πάλι με 130 ύπους, που είναι ο νέος ουσιαστικά diesel κινητήρας του ομίλου της PSA. Και μετά πάμε στους δίλητρους που οι υποδυνάμεις φτάνουν στους 180 ύπους. Όλοι οι κινητήρες συνδυάζονται και με το νέο υπερσύγχρονο EAT 8, δηλαδή αυτόματο κυβότιο 8 σχέσεων κυβότιο ταχυτήτων, οπότε μιλάμε για πραγματικά έτσι και υπερσύγχρονους κινητήρες, αλλά ταυτόχρονα προχωρημένες και προηγμένες τεχνολογίες, συστήματα ασφαλείας. Είναι ένα πραγματικά αυτοκίνητο το οποίο θα παίξει το ρόλο του στην κατηγορία των SUV. Η DS είναι μια καινούργια εταιρεία, έχει μερικά χρόνια τα οποία έχει ξεκινήσει τα πρώτα βήματά της, δίνει πραγματικά ωραία αυτοκίνητα εμφανισιακά, μένει και να τα δούμε και οδηγικά. Πόσο κοστολογείται το να αγοράσει κάποιος ένα DS και συγκεκριμένα το DS7 το Crossback? Ουσιαστικά, για να πούμε και στους ακροατές της εκπομπής, η DS είναι πλέον μια πλήρης αυτόνομη μάρκα από τις αρχές του 2016. Είναι η premium μάρκα του ομίλου της PSA και δειλά-δειλά κάνει το πρώτο της έτσι μεγάλο βήμα με το DS7 Crossback. Είναι η νέα εποχή των μοντέλων της εταιρείας. Θα ακολουθήσουν και άλλα, όπως χθες είδαμε
και την παγκόσμια παρουσίαση του νέου DS3 Crossback και οι βλέψεις της εταιρείας είναι ένα νέο μοντέλο κάθε χρόνο μέχρι το 2023 ώστε να αποκτήσει μια πλήρη γκάμα αυτοκινήτων με το ύφος και το στυλ της εταιρείας που θέλει να δώσει στην premium κατηγορία. Από εκεί και πέρα το DS7 το Crossback είναι το πρώτο μοντέλο το οποίο ουσιαστικά όπως είπατε έχουν ανοίξει παραγγελίες. Θα το δούμε και θα το έχετε και εσείς στη διάθεσή σας ύστερα από την πανελλαδική παρουσίαση που θα γίνει στα τέλη του Οκτωβρίου. Και οι τιμές υπολογίζονται περίπου, να σας δώσω ένα έτσι, φάσμα, από 28 έως 35.000 ευρώ για τις περισσότερες εκδόσεις και κατηγορίες των αυτοκινήτων. Άρα μιλάμε για ένα πολύ premium αυτοκίνητο με μια αρκετά προσιτή αγορά για αυτή την κατηγορία των αυτοκινήτων, των πολυτελών SUV. Λογική τιμή για μένα, γιατί όντως όταν έχεις να δώσεις ένα premium χαρακτήρα σε κάποιο αυτοκίνητο, το αυτό κοστίζει κιόλας. Δεν είναι ότι θα πάει να πάρεις ένα αυτοκίνητο το οποίο σου δίνει premium χαρακτήρα με ό,τι τεχνολογία πλέον έχει DS επάνω και θα πάει να το πάρεις με 10.000 ή 15.000 ευρώ. Κατά ψέματα είναι μια εταιρεία η οποία πλέον θα απευθύνεται για ανθρώπους οι οποίοι θέλουν το κάτι παραπάνω από τους Γάλλους. Και οι Γάλλοι έχουν τη δυνατότητα να στο δώσουν. Είναι, ας το πούμε έτσι, όπως λέμε και εμείς και λένε και οι Γάλλοι οι ίδιοι, η επιτομή της γαλλικής κομψότητας και φινέτσας στην αυτοκίνηση. Δηλαδή έχει δερμάτινα καθίσματα με τέτοιες λεπτομέρειες στις ραφές ή οι ραφές θυμίζουν το διαμαντάκι του σήματος της DS. Είναι κάποια πράγματα, κάποιες λεπτομέρειες οι οποίες αξίζουν της προσοχής, αξίζει ο κάτοχος ενός DS να τις απολαμβάνει. Γιατί για παράδειγμα η ραφή αυτή που είναι πατέντα της ΔΕΣ έχει πάρει στους Γάλλους σχεδιαστές περίπου 6 χρόνια ώστε να καταλήξουν σε αυτό το σχέδιο. Και όλες οι ραφές αυτές είναι στο χέρι. Οπότε είναι ένα πραγματικά πολύ premium αυτοκίνητο σε αυτή την κατηγορία που αξίζουν αυτές οι λεπτομέρειες. Και βέβαια μην ξεχνάμε τα τεχνολογικά συστήματα, Night Vision σύστημα στην οθόνη μπροστά του ταμπλό, αυτόματος φρενάρισμα, δηλαδή όλες οι τεχνολογίες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην αυτοκίνηση, οι προηγμένες τεχνολογίες. Και να μην μιλήσουμε για την ενεργή ανάρτηση της Citroën. Ναι, που ξέρουμε τι θα πει ανάρτηση. Που ξέρουμε τι θα πει ανάρτηση, έτσι. Έχουν δείξει ναι. Τον δρόμο. Τώρα, αφού πήγαμε έτσι στην Citroën, η Citroën, το DNA της ουσιαστικά, όλα αυτά τα χρόνια από την παρουσία της από το 1919 εδώ και 100 χρόνια. Δηλαδή το στοιχείο που τη χαρακτήριζε ήταν η άνεση, ήταν οι προηγμένες αναρτήσεις. Να μην ξεχάσουμε το 1955 με την παρουσίαση στο σαλόνι του Παρισιού της υδροπνευματικής ανάρτησης. Όλα τα μοντέλα πλέον στην γκάμα της Citroën εξοπλίζονται με το πρόγραμμα Citroën Advanced Comfort. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο θα βασίζονται όλα τα επόμενα μοντέλα της Citroën. Από το Citroën C3 μέχρι και το Citroën C4 Cactus όλα τα αυτοκίνητα εξοπλίζονται με τη νέα ανάρτηση Citroën Advanced Cushions, η οποία προσφέρει πολύ μεγάλη άνεση. Τα καθίσματα έχουν ένα μεγαλύτερο πάχος ώστε να είναι ακόμη πιο αναπαυτικά και ουσιαστικά αυτό που θέλει να πετύχει η Citroën με τα μοντέλα της αυτή τη στιγμή είναι οι επιβάτες και ο οδηγός ουσιαστικά να χαμογελούν πηγαίνοντας μια διαδρομή είτε μέσα στην πόλη είτε εκτός πόλης. Τελευταίο, τώρα που είμαι σε μια Citroën, τελευταίο μοντέλο πλέον στη γκάμα είναι το ανανεωμένο C4 Cactus, το οποίο πλέον ήρθε στη χώρα μας, αλλά αυτό που κάνει ιδιαίτερη εντύπωση είναι ότι η Citroën έχει βγάλει ένα χρηματοδοτικό το οποίο πραγματικά πολύ δυνατό στην αγορά. Αυτή την περίοδο μέχρι το τέλος του μηνός, μέχρι τις 29 Σεπτεμβρίου, τρέχει μια καμπάνια και προωθητική ενέργεια, το Citroën Back to School, γιατί εμείς σαν Citroën αφουγκραζόμαστε τα έξοδα των οικογενειών τώρα με την επιστροφή στα θρανία. Οπότε μπορούμε να κάνουμε ακόμη πιο εύκολη την απόκτηση ενός Citroën. Υπάρχουν άτοκα χρηματοδοτικά προγράμματα μέχρι 36 πραγματικά άτοκες δόσεις. Υπάρχουν ταυτόχρονα ειδικές τιμές σε όλα τα μοντέλα της γκάμας των αυτοκινήτων της Citroën. Οπότε θεωρούμε μια πρώτη στάξη ως ευκαιρία να επισκεφθεί κάποιος
το δίκτυο της Citroën να πάρει μια προσφορά, να κάνει ένα test drive και να αποκτήσει το νέο του αυτοκίνητο. Τι άλλο νέο έχουμε από τη Citroën, τι περιμένουμε πλέον από τη Citroën από εδώ και πέρα? Από τη Citroën το αμέσως επόμενο μοντέλο που θα είναι στη χώρα μας στις αρχές του 2019, πιστεύω δηλαδή θα είναι τον Ιανουάριο, είναι το νέο C5 Aircross. Θα είναι η ναυαρχίδα των μοντέλων της γκάμας της Citroën. Ένα νέο SUV, μεγάλο SUV, προσανατολισμένο και αυτό στην άνεση, στο Citroën Advanced Comfort, υπό σύγχρονους κινητήρες, όλα τα προηγούμενα συστήματα τεχνολογίας. Οπότε, όπως αντιλαμβάνεστε, είναι το νέο μοντέλο που θα κεντρήσει για το 2019 όλες τις εντυπώσεις. Αν και είμαστε λίγο μακριά ακόμα, Νοέμβριο θα γίνει η έκθεση στην Αθήνα. Έχουμε καμιά έκπληξη, θα έχουμε εκεί από την Citroën ή την DS για τον κόσμο, έτσι να έρθει? Νομίζω ότι εμείς σαν όμιλο συγγελίδι και για τη Citroën και για την DS, ναι, να είστε σίγουροι πως θα έχουμε εκπλήξεις. Δεν μπορούμε να πούμε κάτι στο κοινό παραπάνω, μέχρι εδώ. Όχι, αλλά νομίζω ότι όπως πέρσι στην αυτοκίνηση είδαμε για πρώτη φορά μετά το σαλόνι της Φραγκφούρτης στο DS7 Crossback, έτσι θα έχουμε τη δυνατότητα και για την Citroën και για την DS να δούμε καινούργια πραγματικά μοντέλα. Εντάξει κύριε Γραβά, μέχρι τον Νοέμβριο έχουμε καιρό, θα ξαναυπάρξει επικοινωνία. Βεβαίως. Βεβαίως. Αλλά δεν το βγάζει δύσκολα. Αλλά δεν. Θέλαμε. Εντάξει, είναι ακόμα νωρίς. Ναι, είναι ακόμα νωρίς. Στα τέλη Οκτωβρίου, κάνα δύο εβδομάδες πριν την έκθεση, κάτι μπορεί να βγάλουμε. Θα βγάλουμε μια είδηση εδώ για Θεσσαλονίκη. Βεβαίως, βεβαίως. Κύριε Καραβά, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Σας ευχαριστώ. Να πω ένα όμορφο Σαββατοκύριακο στους ακροατές της εκπομπής και σε εσάς. Έγινε, να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Να είστε καλά. Καλημέρα. Λοιπόν, ίσως έχουμε και μια εξέλιξη εδώ από το περίπτωτο του Άρη. Αν οτιδήποτε συμβαίνει, είμαστε ο Λίμπερο, είναι παντού. Οπότε, αν χρειαστεί, θα έχουμε επικοινωνία με τον Νίκο τον Παπαδόπουλο για κάποιες δηλώσεις. Συνεχίζοντας λοιπόν, ακούστε και για τη Citroën και για τον DS. Πραγματικά, όσοι επισκεφτείτε την έκθεση, πηγαίνετε από το περίπτωση Citroën, θα δείτε από εκεί από κοντά το DS7 το Crossback. Μπείτε μέσα, είναι εκπληκτικό. Θα σου πω κάτι για το DS7 το Crossback. Θα σου πω κάτι. Πώς ήταν. Εσύ θα θυμάσαι καλύτερα, γιατί είσαι λίγο στο. Το θυμάσαι το Μάτρα το Σίμκα. Ναι. Ναι. Πού ήταν 1300 Σίμκα. Και είχε απλά την εμφάνιση και να είχαμε να λέγαμε ρε παιδί, δεν πήγαινε, ας πούμε. Όπως και να έχει, ναι. Ναι. Λοιπόν, αυτό το αυτοκίνητο, πραγματικά έτσι όπως είναι, τόσο όμορφο και τόσο πολυτελή μέσα και όλες αυτές τις τεχνολογίες, το έπαιρνα και χωρίς κινητήρα. Αλλά δεν μην έχει κινητήρα μέσα, ρε παιδί. Δηλαδή, σ' αρέσει. Σαν αυτοκίνητο. Πες μου ότι σ' αρέσει το πίσω μέρος. Όλα μου αρέσουν. Μου αρέσει το πίσω μέρος. Μ' αρέσει πραγματικά σαν αυτοκίνητο, είναι πανέμορφο. Σχεδιαστικά είναι πολύ ωραίο, πολύ μπροστά. Γάλλοι κάναν το καλύτερο. Και το DS3 που παρουσιάστηκε όντως σε χθες παγκόσμια παρουσίαση και εκείνο πλέον. Είναι μια ωραία μικρογραφία. Ναι. Εντάξει. Έχει τα δικά του στοιχεία, αλλά πραγματικά είναι κάτι για το οποίο λες να όντως να το είχα και να μπορούσα να κάνω λίγο. Κάποιες ώρες καταστάσεις, γιατί κατά ψέματα έχει και την υποδύναμη, έχει και τις δυνατότητες να κάνεις λίγο πράγματα παραπάνω, με ασφάλεια πάντα. Να έτσι. Πούμε λίγο δύο-τρία πράγματα που προλαβαίνουμε για μερικές τιμές που έχουν ανακοινωθεί. Έτσι, για το νέο Ford Focus, τι θέλεις, πες μου. Ναι, το Ford Focus, το οποίο ούτως ή άλλως 17.890 ευρώ, 18 του μηνός. 19 είναι η παρουσίαση, 19. 19. Πώς κόλλησες το 18, είναι 19. Εντάξει ρε παιδί μου, μάλλον κόλλησες γιατί 18.000 ευρώ περίπου έχει. Ξεκινάει, ναι, οπότε και το 18 μου μήνε, ναι. Μπράβο, ναι. Λοιπόν, 19 του μηνός θα είμαστε εκεί. Safety car θα είναι εκεί στην επίσημη παρουσίαση του Ford Focus. 21 του μήνα έχουμε την H4, την BMW. Και 26 του μήνα έχουμε το Kia Ceed. Ναι. Έτσι, έρχονται συνέχεια αυτοκίνητα. Να πούμε μια ανανέωση για το Fiat το 500 το X, το οποίο πλέον θα υπάρχει έκδοση με τιμή από 16.900 ευρώ με ανανεωμένους κινητήρες, χιλιάρι βενζινοκινητήρα turbo με 120 ύπους και 190 νημόμετρα οροπής. Έτσι, όσοι θέλατε να πάρετε Fiat 500X
και ήσασταν λίγο απογορευτικά. Πλέον με 16.900 ευρώ με χιλιάρι βενζινοκινητήρα με 120 άλογα, πνεύμα της εποχής, βλέπεις ότι όλοι χιλιάρια turbo εκεί. Και 1300 άρι με 150 άλογα για 270 νημόμετρα ροπής, με κυβότιο φυσικά, αυτόματο κυβότιο. Εδώ είμαστε. Και να πούμε ότι η Nissan αποφάσισε και είναι η λογική κιόλας, ότι η κοινή λογική ότι θα πάμε σε ανανεωμένους κινητήρες 1300 έτσι με 140 ύπους. Θα φύγει ο 1200 από την γάμα που υπήρχε και στο Κασκάι και στο Πάλσερ. Φεύγει ο 1200 στα Σοκοτσάνη. Με τις 115. Με τις 115 θα έρθει 1300 με 140. Νομίζω ότι ήταν που ήταν στις πωλήσεις ψηλά το Κασκάι και πήγαινε ο άλλος και έπαιρνε και τις βενζίνες 1200 με 115. Νομίζω ότι 1300 κυβικά με 140 ύπους στο συγκεκριμένο αυτοκίνητο είναι όχι κουτί, είναι ακριβώς. Είναι ό,τι θα έπρεπε. Ακριβώς. Λες και μπήκανε και ρωτήσανε τι θα θέλατε, αυτό θα θέλαμε, αυτό έγινε. Ωραία, έχουμε καθόλου χρόνο. Έχουμε 5 λεπτάκια ακόμα. Ωραία, να παραδώσουμε σκητάλι. Να πω κάτι πολύ γρήγορο που μόλις έπεσε στην αντίληψή μου. Ότι επισήμως η Volkswagen ανάγγειλε το τέλος του Σκαραβαίου. Του χρόνου λοιπόν, τέλος Σκαραβαίος, μετά από τόσα πολλά χρόνια παρουσίας στους δρόμους, δεν θα κυκλοφορήσει νέα γενιά, κλείνει το κεφάλαιο Σκαραβαίος για την Volkswagen, με επόμενο μοντέλο που θέλει να αναβιώσει να είναι το κλασικό βανάκι που όλοι αγαπήσαμε, σε μια καινούρια έκδοση, με ό,τι αυτό έχει να ακολουθήσει. Όπως και να έχει, να ξέρετε ότι η μία αναβίωση τέλος. Σκαραβαίος γενικότερα σαν μοντέλο δεν θα ξανακυκλοφορήσει από του χρόνου. Μέχρι νεοτέρας. Θα σας πω κάτι. Νομίζω ότι υπήρχε περίπτωση να πάει καλύτερα, αλλά δεν ήτανε. Δεν την πετύχανε σε φάση. Δεν το πετύχανε. Δηλαδή δεν είναι τυχαίο τώρα ότι το 500 πουλάει σαν τρελό και δεν είναι το θέμα μόνο των χρημάτων, έτσι, γιατί έχουν 500 για X που βγαίνουν και στα 20 χιλιάρικα. Δεν είναι μόνο αυτό. Ήταν... Έφυγε, νομίζω, έφυγε από το concept εξ αρχής. Έφυγε, ναι. Η αναβίωση. Γιατί αυτό εδώ, έτσι, βγήκε τότε για ως το αυτοκίνητο του λαού. Έπρεπε να το βγάλεις ως το αυτοκίνητο του λαού. Ξεκίνησε λάθος. Όταν ξεκίνησε με το 18R2 σε εκείνο το κινητήρα, ναι, τον, δηλαδή, ήταν καταστροφή. Πού πάμε τώρα με το 18R? Δεν κράτησε το χαρακτήρα που έπρεπε. Αντί, θα μου πεις και η Mini πήγε κάπως έτσι και ξεκινούσε ένα Mini Cooper για να πάρεις, ναι, από τα 18 και μπορούσε να το κάνεις λίγο πιο μικρό, με πιο ελαφρύ, με πιο μικρό κινητήρα. Αλλά ίσως η Mini σκέφτηκε... Η Mini το σκέφτηκε απευθείας ότι το πάει για premium. Σκέφτηκε ότι θα το πάω για premium απευθείας. Το σκέφτηκε η BMW. Η BMW, έστω. Ναι, θα το πάω απευθείας premium. Αλλά η Volkswagen δεν μπορεί να αναβιώνει σαν αυτοκίνητο που υποτίθεται ξεκίνησε για ένα το αυτοκίνητο του λαού. Και χωρίς καν να το πας σε premium κατηγορία, έτσι, το έχεις κάνει ακριβού χωρίς να έχει κάτι το τόσο πολύ ιδιαίτερο. Ναι. Το παιχνίδι το είχε χάσει από την πρώτη στιγμή της αναβίωσης. Ακόμα δηλαδή και οι μεταγενέστερες εκδόσεις που γίνανε και πιο όμορφες και με μικρότερους κινητήρες, όταν ήρθαν πια επιτέλους τα TSI, μπήκε ένας μικρότερος κινητήρας, αλλά το είχε χάσει ήδη το παιχνίδι. Τέλος λοιπόν, η αναβίωση, περιμένουμε την επόμενη Volkswagen και έχει δόξα τω Θεώ μοντέλα που θα μπορέσει να αναβιώσει, αλλά σε αναβιώσει με τον καλύτερο τρόπο. Ένα κοράτο είδαμε κάτω πριν ανέβουμε πάνω. Το κοράντο δεν θα... Αλλά δύσκολο. Έκαναν το σιρόκο. Τέλος πάντων. Θέλω να ρωτήσω κάτι, μου επιτρέπεις για Γιαννετονόπουλε, να ρωτήσω κάτι τον Τάσο Κοτσάνη, γιατί εγώ το έζησα το προηγούμενο Σάββατο, αλλά ο Τάσο Κοτσάνης δεν το έζησε και έχει και αυτός πολλά χρόνια να το ζήσει. Έτσι, είχα τη χαρά, Τάσο Κοτσάνη λοιπόν, το προηγούμενο Σάββατο, να δώσω σκυτάλι
Στο Γιώργο το Συρίγο, ρε φίλε. Πόσα χρόνια είχες να δώσεις σκυτάλι από τότε. Από τον έξτρα. Ναι, από τον τότε. Έξτρα που ήμασταν και δύναμη στο. Πάρα πολλά χρόνια. Μα πάρα πολλά. Εντάξει, ναι, ναι. Εντάξει, πώς τα φέρνει η ζωή του. Είδες πώς τα έφερε, από εδώ, από εκεί, εξαφανιστήκαμε. Πήγαμε άλλος από εδώ, άλλος από εκεί, άλλος και τελικά εδώ, στην ίδια στέγη. Επειδή τώρα, ναι, αυτό που είπες, ένας απλός ήταν πολλά πράγματα να μπορέσω να πω για τον Γιώργο του Συρίγου, αλλά εντάξει. Πρόκειται για εκπληκτικό άνθρωπο, οπότε το φτύνω εδώ και τελειώνει όλη η κουβέντα. Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Να σας πούμε έτσι και ένα λεπτάκι δύο πριν κλείσουμε, ότι από το επόμενο Σάββατο θα έχουμε έτσι μερικές εκπλήξεις. Θα έχουμε τους ανθρώπους που θα μας στηρίζουν, θα έχουμε και πολλοί άνθρωποι που μας στηρίζουν. Έτσι. Και θα έχουμε και κάποια και δωράκια, κάποιες συνεντεύξεις. Να πούμε 3 και 10 αύριο Φόρμουλα 1 Σιγκαπούρη. Ναι. Να πούμε ότι παίζονται νομίζω τα πάντα για τον Φέτελ. Πρέπει οπωσδήποτε να κερδίσει. Αν όχι να κερδίσει, όχι, να είναι πιο μπροστά από τον Χάμιλτον. Να κερδίσει. Αν όχι να κερδίσει, να είναι πιο μπροστά από τον Χάμιλτον. Γιατί το θα έχει ευκαιρίες στους επόμενους αγώνες. Αν δεν κερδίσει και είναι πιο πίσω από τον Χάμιλτον, νομίζω ότι θα πρέπει να γίνουν πολλά μετά. Να γίνουν πολλά. Ήδη είναι εκνευρισμένος πάντως. Έπεσε στο τυχάκι χθες. Να δούμε. Και όταν είναι εκνευρισμένος ο Γερμανός. Άστα να πάνε. Και να δούμε αν θα έχουμε και μια έκπληξη για το επόμενο Σάββατο. Έτσι, για συνέντευξη. Αυτά. Από Μάνο Αναγνωστόπουλο, Τάσο Κοτσάνη και Γιάννη Αντωνόπουλο. Να έχετε ένα καλό και safety Σαββατοκύριακο. Γεια σας.